με ένα μαγικό τρόπο κάθε χρονιά που βλέπω ξανά τα στιγμιότυπα του Euro αυτά, ναι, τα πάντα ανακαλύπτω κάτι καινούριο. Δηλαδή σήμερα ας πούμε ανακάλυψα 2-3 καινούρια πράγματα πάλι, ναι, με τα highlights. Όπως. Πρώτον, το πόσο κοντά στο θάνατο έφτανε ο Μπάμπης στα γκολ. Δηλαδή, αν παρατηρήσεις, αν παρατηρήσεις το... Υπάρχει ο αστικός μύθος ότι ο Χελάκης τον πάτησε με την καρέκλα στο πόδι. Γι' αυτό ακούγεται ο Μπάμπης να κάνει... Είναι ένα ακατάληπτο πράγμα, γιατί πρέπει να έχει κάτσει καρέκλα πάνω στο πόδι, λέει ο αστικός μύθος. Ναι, ναι, ναι. Και δεν ρωτάμε να μάθουμε, δεν έχει σημασία. Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε. Αν ξεκινάει, λέει γκολ, μετά ανεβαίνει τρεις οκτάβες που εκεί κατάλαβες. Εκεί είναι που του πατάς το πόδι, ναι. Ναι, και εκεί λες τώρα ότι ή μπήκε Μονσερά Καμπαγέ, ας πούμε, στο σώμα του Μπάμπη ή τον χάνουμε. Ναι. Δηλαδή δεν παίζει τίποτα άλλο. Εντάξει, το Χελάκι τον ακούσω. Ο Χελάκι θα προσπαθεί να περιγράψει, προσπαθεί, οκ. Okay. Δεν πάτησε κανείς το πόδι του Χελάκι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Ο οποίος Χελάκης, να πούμε ότι είναι ουσιαστικά με τελείως κλεισμένη τη φωνή, δηλαδή. Γιατί όλο λέμε, συγγνώμη, δηλαδή λέμε για τους ήρωες, τους ποδοσφαιριστές, να είναι και τα παιδιά και τον Ντέμι που ταξίδεψε, ναι, και πήγε στην Ιταλία και έκανε ένες και ξαναγύρισε, ναι, και αυτά για να μπορέσει να παίξει στο λίγο. Δεν λέμε για τον Γιώργη το Χελάκη που ουσιαστικά έπρεπε να κάνει αφωνία ουσιαστικά, mm-hmm, από το παιχνίδι με τη Γαλλία. Mm-hmm. Γιατί έχει κλείσει τελείως η φωνή του και δεν ξέρω πραγματικά τι πήρε και μπόρεσε να περιγράψει. Αλλά θυμάμαι ότι είχα μάθει ότι είχε αφωνία τελείως, ναι, από το παιχνίδι πια με τη Γαλλία. Οπότε δεν ξέρω τι. Εντάξει, έκανε την υπέρβασή του και αυτός, όπως και η εθνική. Η ελληνική ψυχή ενδεχομένως, ναι, 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 ήταν εκεί, ναι, η περίπτωση. Ήτανε, ναι. Και στον, ναι, και στο Χελάκι. Εντάξει. Παρατήρησα επίσης ότι ο Κασίγιας φόραγε το 23. Ναι. Το θυμάσαι αυτό. Γιατί ήταν μικρούλης ακόμα. Όχι, δεν ήταν τόσο μικρούλης βέβαια. Όχι, δεν ήταν μικρούλης εσύ. Το 2004. Μικρούλης ήταν. Το ένα που έκανε τον ντεμπούτο του με τον, ναι, Ολυμπιακό, ας πούμε. Ναι. Θα μου πεις, ναι. Και που τον είδαμε και στο τελικό. Στον τελικό να μπαίνει αλλαγή στο Θέσσαρ. Ναι, ναι, ναι. Εκεί ήταν μικρούλης, ας πούμε. Μετά μικρούλης. Όχι, αλλά θέλω να πω. Με για τερματοφυλάκας μικρούλης, ναι. Με το 23 σημαίνει ότι ήταν ο τρίτος στη τάξη τερματοφύλακας. Ναι. Στο ρόστερ ήταν τόσο μικρό ώστε να μπορεί να διαλέξει. Πάλιουρες, οι πάλιουρες του πάνε. Ξέρεις, ναι, εντάξει, θα παίζει βασικό στα τάξη. Έχει σε μικρή επιθέση, ναι, καλό νούμερο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, εντάξει, ναι. Σωστό. Σωστό. Ωραία είναι αυτά. Εντάξει, πάντα κάτι βλέπω, πάντα κάτι βλέπω και πάντα θα μου μείνει αναπάντητο, όπως είπε, ας πούμε, που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες, αν έχετε δει, κυκλοφορεί μια πολύ ωραία εικόνα που είναι ο Βραζιλιάνος, ο τερματοφύλακας, ο Μάρκος, αν θυμάμαι καλά, mm-hmm, με τον Καν. Είναι τυλιγμένος με τη φανέλα της Βραζιλίας. Είναι μετά τον τελικό του 2002. Yeah. Είναι μια περίφημη σκηνή που έχει τελειώσει ο τελικός και πάει κάτι ο Μάρκος και λέει στον Καν. Λέει, yeah, με τον Καν. Κάτι του λέει, κάτι του λέει. Ο Καν κάτι το απαντάει ο Μάρκος. Και λέει ο Μάρκος, 20 χρόνια μετά, λέει, δεν μπορώ να σας πω, δεν ξέρω να σας πω τι ακριβώς του είπα. Γιατί εγώ, λέει, δεν μιλάω ούτε αγγλικά ούτε γερμανικά. Και ωραία, γάνα μιλάει βραζιλιάνικα. Οπότε δεν ξέρω, ας πούμε, τι του είπα. Με την ίδια λογική, 18 χρόνια αργότερα, αναρωτιέμαι αν έχει βγει ο Ρικάρντο, έστω, ρε παιδί μου, κάπου σε φίλους του, ναι, για να πει τι διάλο έκανε σε εκείνο το κόρνερ. Σε εκείνο το κόρνερ είναι σαν να τον έχεις πατήσει με το λάθος κουμπί στο FIFA. Ρε παιδί μου, άντε και ο Ρικάρντο να μας πει. Η άμυνα, η αμυντική, η κεντρική αμυντική που είχαν μία δουλειά να κάνουν. Μία. Δεν είχαν δεύτερη. Είχαν μία δουλειά. Δηλαδή, ένα παίκτη έπαιζε στην κορυφή και αν από εμά. Σε όλο το τουρνουά. Δεν είναι δηλαδή ότι φορτώναμε ξαφνικά. Είχαμε και βρίζα. Είχαμε και βρίζα. Ναι. Εντάξει. Αλλά ο σέντερ φόρ μας ήταν ο Έντζελ. Ναι. Ένας. Ναι, ένας. Ένας. Και ο βρίζας, ο άνθρωπος πήγε στα πλάγια. Επικουρικός, ναι. Περισσότερο να έχει τον να μαρκάρει, να καθυστερεί τις αντιπιθέσεις των αλλωνών παρά να είναι μέσα. Και ανάποδα είχαν παίξει καμιά φορά, αλλά κατά βάση, ναι. Γενικά ένας ήταν στην κορυφή. Αλήθεια. Μόνος και έρημος, σαν την καλαμιά στον κάμπο. Δεν υπήρχε άλλος. Ναι, ναι, ναι. Και λες, εντάξει, ο Ρικάρντο έκανε να βγει, κοντοστάθηκε, έμεινε κτλ. Η κεντρική αμυντική αυτή, οι δύο που είχαν μια δουλειά, ναι, να κάνουν, ναι, σε 90 λεπτά. Δεν κάτι άλλο να κάνουν. Ναι, μια δουλειά. Ναι, ναι. Έτσι, παιδιά, εσείς εκεί πέρα, επειδή δεν θα πατήσει άλλο στην περιοχή, αυτός εκεί πέρα τον βλέπετε, ναι, αυτός έχει χαρίσει. Αυτό μαρκάρετε μόνο. Τίποτα. Μην έχετε τον νου κάπου άλλο, δεν θα πατήσει άλλο στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, εάν το αναρωτιέσαι για τον τελικό και καλά κάνεις. Ναι. Μάλλον πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο για τον τελικό, διότι είναι μια στημένη φάση. Δηλαδή δεν είναι μια, ναι, φάση σε εξέλιξη που μπορεί να πει. Ναι. Α, τον χάσαμε, ναι, τον Χαριστέα εκεί. Είναι μια στιγμένη φάση όπου η αμυντική
κάνουν αυτό που έχουν κάνει 50.000 φορές στην προπόνηση. Ξέρουν ακριβώς σε ποιο μέτρο θα πάνε τη περιοχή, ποιο θα μαρκάρουν κτλ. Τι διάλο κάνανε. Ρε Καρβάλιε. Ρε, που είσαι. Ζόρζο Αντράντε ήταν ο άλλος, νομίζω. Ζόρζο Αντράντε. Νομίζω, ναι. Λοιπόν, τι διάλο κάνατε. Καλά να είστε δηλαδή, αλλά θέλω να πω. Πολύ καλά να είστε και εσύ και ο Ρικάρντο, δεν το συζητάμε. Ο Ρικάρντο δεν υπάρχει. Ρε. Δεν υπάρχει αυτό που έκανε ο Ρικάρντο. Ρε. Δηλαδή, δεν είναι. Κόλλησε το μυαλό. Δεν ξέρω πού πήγαινε. Κοίτα να σου πω. Είναι αυτό που λέμε ότι το ποδόσφαιρο είναι άθλημα λαθών. Αν τα κάνουν όλα τέλεια όλοι, θα είναι μηδέμενα τα παιχνίδια. Εντάξει. Θέλω να πω ότι κάποιο πρέπει να κάνει. Να μην κάνει κάτι που πρέπει να κάνει. Εκεί δεν κάνανε τρει. Ναι, είναι άθλημα λαθών. Να. Υπήρχε μια γενικότερη μπλαζεδιά. Έλα μωρέ τώρα εντάξει. Ήταν αυτό το έλα μωρέ. Δηλαδή φτάσαμε τελικό και ακόμα μας είχαν στο έλα μωρέ εντάξει. Παίζουμε στο σπίτι μας. Μας κερδίσαν στην πρεμιέρα. Να. Εντάξει, ήταν κολόφαρτη με την Τσεχία. Μα εντάξει τώρα. Δεν γίνεται. Δεύτερη φορά δεν γίνεται. Δεύτερη φορά δεν γίνεται. Μια χαρά, μια χαρά έγινε. Μια χαρά έγινε. Και ειδικά στο τελικό. Ναι. Ειδικά στο τελικό. Δηλαδή από τα τρία, από τα νοκάουτ. Το παιχνίδι που κινδυνεύσαμε λιγότερο ήταν ο τελικός. Δεν υποφέραμε, όχι. Με την Τσεχία υποφέραμε, με τη Γαλλία. Έτσι και έτσι. Εντάξει. Είχαμε. Περισσότερο από ό,τι στο τελικό. Περισσότερο από ό,τι στο τελικό, σίγουρα. Αλλά θέλω να πω με τη Γαλλία. Λοιπόν, να σου πω. Περισσότερο νομίζω ότι υποφέραμε υπό την έννοια ότι είχαμε συνεχώς την αίσθηση και σωστά ότι έχουν πολλούς παίκτες τόσο καλούς που μπορούν να πάει στιγμή ο καθένας μόνος του να σου κάνει ζημιά. Να σου το πω και διαφορετικά. Από όλα τα μάτς που δώσαμε, τα μάτς που νομίζω ότι υποφέραμε λιγότερο ήταν με την Πορτογαλία το πρώτο και το τελευταίο. Δηλαδή με την Ισπανία υποφέραμε. Να. Με τη Ρωσία χάσαμε. Να. Και παραλίγο να φάμε και το τρίτο γκολ που θα μας άφηνε εκτός. Με τη Γαλλία τα είπαμε, την Τσεχία τα είπαμε. Τελικά, με κάποιο περίεργο λόγο, στα μάτς που υποφέραμε λιγότερο ήταν με τους Πορτογάλους το πρώτο και το τελευταίο. Αλήθεια. Σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αλήθεια. Δεν είναι ότι κάναμε πασαρέλα, αλλά τέλος πάντων δεν είναι ότι ήμασταν κρεμασμένοι και από τα δοκάρια να πούμε πού Παναγία μου θα κάνουμε. Νομίζω στο πρώτο παιχνίδι περισσότερο λόγο υποτίμησης από πλευράς Πορτογάλων. Δηλαδή, πρεμιέρα στην έδρα μας, OK, ποια είναι η Ελλάδα, εντάξει, OK, τους έχουμε. Και φυσικά μεγάλο πλάστο, γρήγορο γκολ. Ναι, βέβαια. Πολύ μεγάλο πλάστο γρήγορο γκολ, δεν το συζητάμε. Έτσι. Ένα. Και στον τελικό, όπου πλέον δεν υπήρχε η υποτίμηση, εκεί οφείλουμε να πούμε ότι ήταν το Ρεχάγκερ σκολάρι 1-0. Δηλαδή, ο τρόπος που έστησε την ομάδα ο Ρεχάγκερ στον τελικό υποχρέωσε ουσιαστικά τους Πορτογάλους να βγάλουν 90 λεπτά χωρίς πραγματική ευκαιρία. Εμείς δεν κάναμε πολλές, αλλά την κάναμε και το βάλαμε. Και τελείωσε η. Και τελείωσε τώρα. Ναι, ο Ρικάρντο για σπρώξει την παίχτη, είπαμε παιδιά. Αυτό που κάνει ο Ρικάρντο δεν υπάρχει σε καμία λογική, σε κανένα βιβλίο, σε κανένα εγχείρημα. Κόλλησε το μυαλό του, ρε παιδί μου. Ναι, θόλωσε. Εντάξει, συμβαίνει και αυτό το πράγμα στο. Ναι, μωρέ, το δοκάρι κουνιέται στον Τροζίτσκι τώρα, εντάξει. Ναι, ναι. Εντάξει. Δεν πειράζει, δεν τον χαλάσε. Ναι, κάθε χρόνο τέτοια μέρα η ίδια εκπομπή. Κανονικά πρέπει να παίζουμε. Είναι κασέτα. Ναι. Γιατί πρέπει να παίζουμε κασέτα. Πρέπει να λέμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Όπως κάναμε. Καλά, στο Τσαουσί και το δοκάρι ακόμα σφυρίζει στο. Ο Νικολολίδης είτε που το είδε στο ζωντίδι. Φανώ. Είσαι Πορτογάλος στην ψυχή. Εντάξει, το καταλάβαινε. Okay. Τι ήθελα να. Okay. Α, πρέπει να παίζουμε λοιπόν την ίδια εκπομπή κασέτα κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Όπως ακριβώς είχαμε τα ίδια αγούρια σε όλα τα παιχνίδια, τουλάχιστον με τη φάση των 8 και μέχρι τον τελικό. Εγώ τουλάχιστον. Mm-hmm. Ίδιο φαγητό, ίδια θέση, ίδια σύνθεση ανθρώπων. Μην χαλάσουμε το γούρι. Δηλαδή, μας έχει πιάσει ένα πράγμα. Τα πρώτα 10 χρόνια την παίζανε. Ποιο? Λοιπόν. Τον αγώνα. Α, ναι. Ναι, καλά κάνανε. Ναι, καλά κάνανε. Παιδιά, με εξαίρεση τα παιχνίδια με την Ισπανία και τη Ρωσία, ήμασταν καλύτεροι σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Παίξαμε. Εντάξει, απλά και όμορφα. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Με την Τσεχία. Και με την Τσεχία ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Ναι. Οι Τσέχοι χάσανε ευκαιρίες. Αλλά ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Ναι. Εμείς. Ναι, ρε. Εμάς λες. Με την Τσεχία. Οι Τσέχοι είχαν δύο δοκάρια. Εντάξει. Ναι. Με σούτ έξω την περιοχή. Εντάξει, σούτ έξω την περιοχή σημαίνει. Θυμάσαι ποια είναι η μοναδική κλασική ευκαιρία των Τσέχων. Είναι μία. Η κλασική καλή ευκαιρία των Τσέχων είναι ένα shoot to collar που το πιάνει λίγο σκρόπ μέσα από την περιοχή και πηγαίνει out. Ναι. Αυτή είναι η καλή τους ευκαιρία. Θυμάσαι πόσες ευκαιρίες κάναμε στην παράταση πριν βάλουμε τον γκολ. Θυμάσαι χάσει μια ευκαιρία ο Γιαννακόπουλος. Ναι, λες πόσες ευκαιρίες κάναμε και λες μια ευκαιρία ο Γιαννακόπουλος. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι θυμόμαστε τα δοκάρια. Ναι. Τα δοκάρια από αυτή την έννοια, ρε παιδί μου, το να σουτάρισα. Είχαμε μπασκετική ευστοχία στο τουρνουά. Δηλαδή, βάλαμε πόσα γκολ βάλαμε, ας πούμε, συνολικά. Πόσα γκολ βάλαμε, θα σου πω. Βάλαμε 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ωραία. Πρέπει να βάλαμε 7 γκολ σε 10 τελικές. Δηλαδή, πρέπει να είχαμε ποσοστά ελευθέρων βολών ενός αρκετά καλού παίχτη. Μην λέμε δηλαδή
πόσες ευκαιρίες χάσαμε. Δεν χάσαμε. Είχαμε τρομερή αποτελεσματικότητα. Είχαμε. Και παράλληλα στην άμυνα ήμασταν πάρα πολύ, ας πούμε, σφριγγυλοί. Mm-hmm. Αυτό. Δεν είναι ότι σε κάποιο παιχνίδι επιβάλαμε ρυθμό. Τι σημαίνουν αυτά τα δύο πράγματα μαζί? Δεν είναι ότι ήμασταν καλύτεροι. Ήμασταν. Πώς σου πω. Παιδί μου, δεν μπορεί να πει κάποιος τι. Αποτελεσματικοί. Δεν θα μπορέσει ποτέ να πει κάποιος, και γι' αυτό δεν το έχει πει μέχρι σήμερα, πλην από κάποιους πικροχολωμένους, ναι, ότι η Ελλάδα δεν άξιζε αυτό που κατέξε. Μια χαρά το άξιζε. Σε όλα τα παιχνίδια στάθηκε σωστά. Ασχέτως αν χρειάστηκε λίγη τύχη, σου θυμίζω ότι στον τελευταίο αγώνα των ομίλων, σου θυμίζω, χρειαζόμασταν, ναι, που χάσαμε 2-1, χρειαζόμασταν γκολ. Και έπε, αν δεν κέρδιζε η Πορτογαλία την Ισπανία, δεν θυμάμαι αν περνάγαμε. Mm. Έπαιζε η Πορτογαλία, η Ισπανία και είχε έρθει 1-0. Mm. Χρειαζόμασταν και αποτέλεσμα εκεί. Θέλω να πω, και συνηγόρησαν διάφορα πράγματα οπωσδήποτε. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα, σε 3 συνεχόμενα νοκάουτ και με μια πολύ σοβαρή παρουσία στον όμιλο, δεν μπορεί κανένας να πει ότι η Ελλάδα το πήρε αδίκως. Μπορούμε να συζητήσουμε άλλα πράγματα. Μπορούμε να συζητήσουμε για ποδοσφαιρική οπισθοδρόμηση ή οτιδήποτε άλλο, όπως γουστάρετε, αν είστε θεασόντες του επιθετικού ποδοσφαίρου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν μπορεί να πει κανένας ότι η Ελλάδα το πήρε άδικα. Ότι, για παράδειγμα, όχι, συγγνώμη, η Πορτογαλία έπρεπε να το πάρει, γιατί η Πορτογαλία ήταν καλύτερη ομάδα στο τουρνουά. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Η Ελλάδα ήταν η καλύτερη ομάδα στο τουρνουά. Αυτό έγινε. Ήταν η φάση μας. Γιάννη μου, αυτή τη στιγμή δοξάζεσαι ως Έλληνας, ο οποίος τιμάει τη φουστανέλα που φοράει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. 170 πιέδες. Χαίρομαι, διότι φαντάζομαι, βλέπω την ελληνική σημαία στο μπαλκόνι σου και νιώθω περήφανος για σένα, διότι. Μην παραχάρεστε την ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι σε διάφορες φάσεις αυτή την 20ετή πορεία μας έχουν κατηγορήσει για ανθελληνισμό. Αλλά σήμερα. Πολλές φορές, αυτό το ξεπλένεις. Όχι, το ξεπλένεις. Το καθαρίζεις με μύρο. Δεν το ξεπλένεις, δηλαδή. Με μύρο. Μυρωθεί τώρα πάνω. Είσαι πια πιο Έλληνας από τους Έλληνες. Μπράβο. Ευχαριστώ. Μπράβος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Δεν πέζω. Μ' αρέσει. Τελικά έχει πλάκα που 18 χρόνια μετά δεν μπορούμε ακόμα να συμφωνήσουμε σε αυτό το πράγμα. Και πρέπει ακόμα να το συζητάμε. Δεν πειράζει. Εντάξει, το σηκώσαμε και δεν έχει και σημασία. Τι να συμφωνήσουμε. Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ ότι ήμασταν καλύτεροι από τους περισσότερους γι' αυτό. Λέω ότι είχαμε ένα συνδυασμό τρομερής τακτικής προσέγγισης. Είχαμε τη δυνατότητα των παιχνών να εφαρμόζουν αυτά που τους δώσε ο προπονητής στο 101%. Δηλαδή δεν υπήρχε, νομίζω, μια στιγμή που χαλαρώσαμε σε όλο το τουρνουά. Ήμασταν αποτελεσματικοί στις λιγοστές ευκαιρίες που φτιάξαμε. Και υπήρχε και η τύχη που χωρίς τύχη δεν πας πουθενά. Δηλαδή, ξέρεις, το δοκάρι και μέσα, αυτό με το δοκάρι και έξω. Το σωστά. Είναι υπόθεση δύο πόντων. Τις τύχεις εξαιρουμένες, λοιπόν. Ναι. Τα προηγούμενα πράγματα που είπες, γιατί δεν μεταφράζονται στη λέξη καλύτερη και μεταφράζονται σε κάτι άλλο? Γιατί έχουμε συνηθίσει το ποδόσφαιρο. Επειδή δεν τους λιανίσαμε στις ευκαιρίες. Έχουμε συνηθίσει το ποδόσφαιρο. Δεν είχαμε 65-35, συγγνώμη, σε διακόπτω. Έχουμε συνηθίσει το ποδόσφαιρο να είναι πιο θεαματικό, να είναι ποδόσφαιρο με κατοχή μπάλας, να είναι δημιουργία ευκαιριών, να είναι συνδυασμοί, να είναι ανάπτυξη. Αυτά δεν τα είχαμε. Είχαμε ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο με το οποίο κυνηγούσαμε τον γκολ. Το οποίο ήταν είτε να κλέψουμε για να βγάλουμε μια αντεπίθεση, είτε στατικές φάσεις. Αυτό ήταν το πλάνο της Εθνικής. Το ότι είχαμε αποτελεσματικότητα στατικές φάσεις, δεν πάβει ότι η ομάδα μας ήταν καλύτερη των υπολείπων. Γνώμη μου. Από εκεί και πέρα όμως, με όλα αυτά που γίνανε, δεν τους χάλασε καθόλου όλους τους υπόλοιπους. Ειδικά όλους αυτούς που μας υποτίμησαν, που δεν μας πήραν σοβαρά, που μας ηρωνεύτηκαν, που μετά τα παιχνίδια όταν χάσανε βγήκαν και βεστάξαν χολή. Είχαμε πολλά τέτοια πράγματα, και από αυτούς που δεν φτάσαν καν εκεί πέρα είχαμε χολή. Και αυτό και για το καλό του ποδοσφαίρου, ναι, να μην το πάρει, ναι, 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 είχαμε, ναι, διάφορες, ναι, ναι, αχλαμάρες. Το καλό του ποδοσφαίρου, σας κόστησε. Θυμίζουν τη Μαυριτανία του Γκομέλσκι. Ότι μετά, ναι, από μια, εν πάση περιπτώσει, αποτυχία, μετά από μια τρικυμία, μετά από μια εθνική καταστροφή, όπως την παρουσιάζουν τα διάφορα ΜΜΕ σε κάθε χώρα, ψάχνεις να ρίξεις τη χολή σου κάπου αλλού, μπας και μπορέσεις να βγάλεις από πάνω σε λίγη, ας πούμε, από την στενοχώρια και την πίκρα την οποία κουβαλάς. Δεν πειράζει. Δικαιούνται και οι μικρότερες ομάδες το όνειρο, δικαιούνται το θαύμα, δικαιούνται να γράψει το όνομά τους με χρυσά γράμματα. Το έκανε η Δανία το 92, το συζητάμε ακόμα για την ομάδα που ήρθε στις παραλίες. Το κάναμε εμείς. Ενδεχομένως είμαστε μεγαλύτερη έκπληξη στο Euro. Εγώ λέω μεγαλύτερη από τη Δανία, γιατί μπορεί να ήρθαν από τις παραλίες, αλλά ήταν καλύτεροι παίχτες. Σίγουρα, σίγουρα. Πιο ακριβή παίχτες, πιο καλή ομάδα, πιο. Τέλος πάντων, σαν εθνική ομάδα ήταν πιο υπολογίσιμη δύναμη. Εμείς ήμασταν τίποτα. Παρόταν και χωρίς τον Λάουντροπ, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, εμείς ήμασταν τίποτα στο παγκόσμιο στερεό, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ήμασταν.
Όχι ακριβώς ανυπόληπτη, αλλά μη υπολογίσιμη. Είχαμε πάει σε ένα Euro το 80 και σε ένα Μουντιάλ το 1994 και εκεί πέρα είχαμε μαζέψει 10 γκολ. Δηλαδή δεν μας έπαιρνε κάτι σοβαρά. Αυτό ήταν και το μεγάλο κατόρθωμα, ότι πήγαμε τελείως stealth εκεί πέρα. Πήγαμε under the radar, σαν τους νίντζα, ξαφνικά ακούστηκε ένα δύο και βγήκαμε μέσα εκεί πέρα, ας πούμε. Πήραμε κεφάλια και φύγαμε. Νίντζα τελείως. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Εντάξει. Και καλά τους κάναμε. Και καλά τους κάναμε. Έχω να πω. Εντάξει. Ωραίες. Ωραίες. Όμορφες. Γλυκές στιγμές. Όλες αυτές. Και τυχερή όσοι τις έζησαν. Γιατί ξέρεις, λέγαμε κάποτε για το 87, που είναι ένα πράγμα πια. Τυχερή κυρίως το 1,5 εκατομμύριο Έλληνες που ήταν στην Πορτογαλία εκείνες τις μέρες. Σύμφωνα με δική τους δήλωση. 1,5 εκατομμύριο, συγγνώμη, πρόκειται εκτιμήσει. Όποιον μιλά, σου λέει. Εκεί πέρα ήμουν. Τουλάχιστον. Από εδώ πάντως από το σπόρ, γνώστο, ξέρουμε ποιοι ήταν. Εντάξει. Εδώ ξέρουμε και ήταν αρκετοί. Ναι, εδώ είναι και υψηλό επιβεβαιωμένο. Γιατί ναι, εκεί πέρα είχαμε φωτογραφίες, βγαίναν στα ραδιόφωνα, κάναν ράνα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν ήταν. Πιστεύω ότι. Δεν ξέρω στατιστικά αν μπορεί να επιβεβαιώσει όχι, αλλά οι μεγαλύτεροι παπατζίδε τελικού Euro. Ακριβώς για να το καλύψουν και να μην δεχτούν πολλές ερωτήσεις, είναι αυτή του. Βρήκα τελευταία στιγμή εισιτήριο, το χρυσοπλήρωσα και έφυγα τη μέρα του τελικού. Δηλαδή, μην το ζητήσω πολλά. Ίσα-ίσα πήγα, έφτασα στο γήπεδο και αμέσως γύρισα με τσάρτερ. Μην με ρωτήσεις τίποτα, δεν ξέρω. Πώς ήταν η Λισαβόνα, δεν ξέρω, δεν την πήγαμε απευθείας στο γήπεδο. Το γήπεδο πώς ήταν, δεν έχει πάρει. Δεν είναι δηλαδή. Πήγαμε το κόλλο για 15 λεπτά. Καλιαζόμαστε, φιλόμαστε και μετά. Μα φάγανε αμέσως, φύγαμε στο πρόγραμμα. Γεια σα. Ένα εκατομμύριο κόσμο αυτό. 1,400 Εντάξει. Εντάξει, οκ. Λογικό είναι εσύ να θες να δηλώσεις συμμετοχή σε κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν είναι περίεργο. Τέλος πάντων, ωραία. Πολύ ωραία, ρε. Είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία εκείνες τις μέρες. Πάρα πολύ ωραία είχαμε περάσει. Εντάξει, φανταστικά. Δηλαδή, είχαμε ένα χαμόγελο, ας πούμε, σαν γελίοι όλοι από το. Ξεκίνημα με. Ορίστε τα εκεί. Έχουμε Γιώργο Τσακίρ. Γιώργο Τσακίρ. Κάτι έχουμε. Καλώς τον. Γεια, Λάρη Γεωργία. Απλά το αναμενόμενο, το αυτονόητο να πω ότι έφτασε στην Αθήνα ο Γιάννης Τζόνσον. Θα πάνε σε ιατρικά τεστ, αν μη καταλαβαίνετε, και θα μπει σε εφαρμογή το υπογραφή, να το πω έτσι. Θα ενεργοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο, με τα εργομετρικά και τα ιατρικά δηλαδή. Η δεύτερη μεταγραφή τσάκ μετά τον Γκατσίνοβιτ για το ΧΑΦ επίση. Κόφτη 29 χρονών ανώ, θα τραβηθεί συμβόλη διάρκεια. Μάλιστα. Ωραία τώρα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλά, κύριε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ναι, ήταν μέρες τρομερές. Είμαστε στην Ερασπόρ τότε. Ναι. Και είχαμε κάνει, δηλαδή, εντάξει, χαρά και μετά το παιχνίδι με την Τσεχία. Κάναμε κατάληψη στο στούντιο. Κάναμε κατάληψη στο στούντιο. Γιατί δεν έβαζε πρόγραμμα εκείνη την ώρα, αλλά εμείς αποφασίσαμε ότι θα πάμε να κάνουμε εκπομπή. Έτσι. Με τον Πέτρο μαζί, δεν ήμασταν τον Μαυρογιαννίδη. Με τον Πέτρο, ναι. Με τον Πέτρο. Είπαμε εδώ, ανοίχτε, κάποιος ανοίχτε εδώ, κάποιος να καθίσει εδώ πέρα. Θέλουμε να κάνουμε εκπομπή. Έτσι. Και κάναμε ένα τριωράκι 12-3, αν θυμάμαι καλά, ή κάτι τέτοιο. Με γραμμές και λοιπά. Ναι. Τι φάση. Ωραία. Αλλά σου λέω, ήταν κυρίως αυτό. Τα γελία χαμόγελα στο πρόσωπό μας όσο προχώραγαν οι μέρες, χωρίς να πιστεύουμε. Δηλαδή, χάρηκαμε και στην αρχή, βεβαίως, με την Πορτογαλία και αυτά που περάσαμε, χαρήκαμε. Φτάνει στη Γαλλία, λες, εντάξει, τώρα μέχρι εδώ. Όταν περάσαμε τη Γαλλία όμως μετά. Όλοι μας, λέμε ψέματα, είχαμε μια πίστη πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μας αναλογούσε βάσει δυναμικής εθνικής ομάδας. Δεν λέγαμε, εδώ που φτάσαμε τώρα, πλάκα κάνετε τώρα, ποια Τσεχία, φωμαδάρα. Από τη στιγμή που κερδίσαμε την Πορτογαλία στο πρώτο παιχνίδι, η ομάδα που τρόμαζε και κάνα μαύρη σκέψη ήταν η Γαλλία. Δεν το συζητάμε. Εσύ μου πέρασαμε η Γαλλία, ξέραμε ότι η Τσεχία, γιατί έκανε φανταστικό τουρνουά η Τσεχία, πήγε σερί με νίκες μέχρι εκεί, αλλά λέγαμε ότι okay, ξέρω εγώ, θα βρούμε κάπως τον τρόπο. Και αυτό ακριβώς έγινε. Βρήκαμε κάπως τον τρόπο. Θυμίζω στη μοναδική διοργάνωση, πρώτη και τελευταία, που είστε το σημερινό ρεδιμάστα. Εκεί ήμασταν τρομερά κολόφαρδοι, διότι υποκανονικές είναι. Δηλαδή, το γκολ μπήκε στην απολύτως τέλεια στιγμή. Ναι, στο τέλος του ημιχρόνου της παράτασης του πρώτου. Διότι αν δεν υπήρχε ασημένιο γκολ, θα είχαμε τουλάχιστον 15 λεπτά σφυροκοπήματος αμέσως μετά. Εντάξει, η ακόμα μεγαλύτερη πλάκα είναι ότι περνάμε με την Τσεχία όπως την περάσαμε, ενώ σε ένα παιχνίδι δύσκολο που ταλαιπωρηθήκαμε αλλά βάλαμε τον γκολ. Ήταν δεδομένο ότι το έχουμε καλά, πάρει. Καλά, ναι, τελείως. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος που να σου πει. Εντάξει. Τελείως, από τώρα το σηκώσαμε. Το σηκώσαμε. Ρε παιδί μου, τέλος. Το λέγαμε από νωρίτερα το σηκώσαμε. Σίγουρο στο κεφάλι μας αυτό. Ναι, είχε τελειώσει. Και καλά, εκεί πέρα ας πούμε δεν το πληρώσαμε. Θέλω να θυμίσω ότι με την ίδια λογική μετά την νίκη επί της Dream Teams το 2006 είχαμε πάει στο τελικό με την Ισπανία. Του τύπου δεν υπάρχει Ισπανία. Ναι.
χωρίς Γκασόλ και όλα αυτά, και χάσαμε. Πολύ. Αλλά εκεί υπήρχε πίστη και όντως μπαίνοντας. Την είχαν και παίχτες την πίστη, ρε παιδί μου. Ήταν και παίχτες με φάση ότι εμείς. Έχει τελειώσει αυτό τώρα. Ναι, δηλαδή απλά παίζουμε 90 λεπτά. Αυτό θα βάλουμε τον γκολ κάποια στιγμή και. Έτσι πήγε το πράγμα. Ναι, γιατί δεν είχε καμία αγωνία δηλαδή. Καθόλου, ο τελικός, καθόλου, δεν είχε αγωνία. Καθόλου. Για την Πορτογαλία αφενός την είχαμε ξανακερδίσει. Αφετέρου οι παίκτες παίζαν πλέον ένα σύστημα το οποίο είχε τσιμεντωθεί τόσο πολύ και τόσο καλά στα προηγούμενα παιχνίδια που σου λέγανε ότι εκεί αυτό θα παίξουμε. Που παίζαμε και θα λειτουργήσει. Εννοείται και ο τραυματισμός του Νέντε, παιδιά. Εννοείται. Όλα παιδιά και του Νέντε και ακόμα και η μπούκα του Τζίμι Τζαμπ. Όλες οι μικρές λεπτομέρειες έπαιξαν ρόλο. Έπαιξαν ρόλο μικρές λεπτομέρειες. Δηλαδή... Είχε πετάξει σημαία στο Φίγκο, ε. Νομίζω κάτι είχε πετάξει μια σημαία στη μόρη του Φίγκο. Ναι, νομίζω μια καταναλική σημαία. Αλλά ήταν ένα σημείο που μας είχαν ψιλοστριμώξει οι Τσέχοι. Κάναν τελευταία προσπάθεια που είχαν βγει μπροστά. Και κάπως είχαμε μια πίεση σε εκείνο το κομμάτι. Δηλαδή υπήρχε μια μικρό ανησυχία ότι τώρα μπας και βρουν κανένα γκολ και στείλουν το μάτι στην παράταση. Μπήκε ο άνθρωπός μας μέσα, χάλασε το παιχνίδι, πήραμε δύο ανάσες. Ήπιαμε που λέμε λίγο νεράκι, χαλάγαμε ένα παξιμάδι και μετά πήγαμε για τα υπόλοιπα λεπτά και σχόλασε η φάση. Ωραία, μια χαρά, πολύ καλά. Πολύ ευτυχισμένες μέρες και μέρες που ήμασταν όλοι μαζί. Δηλαδή ήταν αυτές οι ελάχιστες φορές. Φανταστικό καλοκαίρι ήταν, όλο, αλλά. Ήταν αυτές οι ελάχιστες φορές που ήμασταν όλοι αγκαλιά με όλους. Μοναδική δεν είναι, εγώ δεν υπάρχει άλλη. Για μένα είναι μοναδική. Εμείς, θέλω να πω από τη στιγμή που το 87 ήμασταν μικροί και δεν μπορούμε να θυμηθούμε ακριβώς το πώς έγινε η ιστορία εκεί. Η περίοδος του 4 ήταν μια περίοδος. Τι να πω, ρε παιδί μου. Λες και όλη η χώρα με κάποιο χρήση, ήταν στον αέρα από χαρά. Ναι. Είχε σηκωθεί 2 εκατοστά το έδαφος, ας πούμε, και ήταν όλοι χαρούμενοι. Αυτό. Μοναδικό πράγμα. Τυχεροί όσοι το ζήσαμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έτσι με αυτές τις ωραίες, λίγες γλυκές θύμησες για το Euro 2004. Κλείνει το θέμα αυτό και το πρώτο ημίωρο μαζί. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM σε 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Τάκαρος Μπουλής στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ο Κώστας Μιαούλης στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς με τους εξής τρόπους. Από το κινητό σας γράφετε Super, αφήνετε ένα διάστημα. Το μήνυμά σας αποστολή στο 1969-031 είναι η χρέωση. Ιντερνετικά μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω δεξί μέρος της κεντρικής σελίδας, εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο Media Player για να μπορείτε να ακούτε την εκπομπή, όλες τις εκπομπές. Να βρείτε και φυσικά on demand και προηγούμενες. Και μαζί με όλα αυτά, μια φόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr. Οποτεδήποτε το επιθυμείτε αυτό. Τα mail μένουν εκεί. Αυτό είναι το καλό. fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο ακριβώς στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store. Για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. fightclub2001 όλο μαζί ως μία λέξη αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr, το site της εκπομπής με πολλά πολλά καλούδια. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα. Λοιπόν, τώρα έχουμε διάφορα ωραία πραγματάκια. Ψάχνοντας να βρούμε τώρα τον παίκτη που δεν θα τον βρούμε, εντάξει, θα ανακοινωθεί σε κάποια φάση, που έχει συλληφθεί κατηγορούμενος για βιασμό πριν από λίγες μέρες, στα τέλη Ιουνίου. Ο οποίος είναι 29χρονος, ξέρουμε ότι είναι διεθνής, ότι είναι συνελήφθη στο Βόρειο Λονδίνο. Δεν ξέρουμε άλλα πράγματα. Ναι, και ότι θα πήγαινε σε ομάδα που κάνει τώρα pre-season tour, ας πούμε. Και ψάχνουν, ξέρεις, τώρα διατήσεις άτοπων απαγωγής. Ναι. Γιατί σαν έτσι... πολύ δεν είναι τώρα τελευταία. Και οι αθλητές. Ναι. Ναι. Μπορείς να το πεις αυτό. Ή τώρα μιλάνε τα θύματα. Δηλαδή ήταν πάντα, αλλά τώρα μιλάνε. Ναι. Είναι πιο εύκολο να μιλήσουν, είναι πιο κατάλληλη εποχή να μιλήσουν. Όλα μαζί, άρωτα σε μένα. Okay. Άρωτα σε μένα, όλα μαζί. Όλα μαζί. Και τώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, ο Ρονάλντο θέλει να φύγει οπωσδήποτε από το United. Ναι. Δεν μπορεί, δεν αυτό, δεν την παλεύει. Και φτάνουμε σε μια φάση λίγο Λεβαντόφσκι Μπάγερν, πρέπει να σου πω, όπως τα καταλαβαίνω τα πράγματα. Γιατί. Ο άλλος λέει θέλω να φύγω, η United λέει εντάξει παιδιά, okay, έχεις άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Από την άλλη μεριά, ο Λεβαντόφσκι είναι σε μια Bayern που είναι κρατεά, που βγαίνει Champions League, που παίρνει πρωτάθλημα,
Είναι διαφορετικά τα πράγματα από μια United η οποία είναι εκτός Champions League. Αλλάζει συνέχεια προπονητές. Δεν κάνει μεταγραφές. Δηλαδή έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στον Ιούλιο και η United ανακοίνωσε τον Έριξεν τώρα. Δεν είχε μεταγραφές. Δεν είναι δηλαδή ότι ήρθε ο Ten Hag και ξαφνικά έχει υπάρξει, έχει πάρει μπροστά η μηχανή και έρχονται παίκτες και τέλος πάντων φεύγουν, έρχονται, γίνεται μια αναδόμηση ομάδα. Δεν γίνεται τίποτα. Είναι σαν να ξεκινάει το πρόβλημα σε τρεις μήνες για την United. Αλήθεια. Η οποία θέλει ένα σωρό πράγματα για να μπορέσει να πει ότι θα έχει μια προοπτική την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό έχει παλαβώσει ο άλλος, αυτό διάβαζα, ότι βλέπει ότι υπάρχει μια στασιμότητα. Δηλαδή, ναι, πήραν προπονητή. Μάλιστα. Ωραία. Και από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Θα φύγουν κάποιοι παίχτες. Μάλιστα. Θα έρθουν κάποιοι. Θα έρθουν κάποιοι παίχτες. Δεν θα έρθουν και κάποιοι. Ναι. Αλλά έχουμε φτάσει πια 4 Ιουλίου. Και δεν έχουν έρθει. Αλήθεια είναι. Έχουμε αργήσει λιγάκι. Από την άλλη, ξέρω ότι μερικά πράγματα γίνονται και με, ας το πούμε, αλότριους τρόπους πέρα από την επιθυμία του παίχτη. Διέρεσε πριν από λίγο καιρό ότι είχε συναντηθεί ο Τόντο Μπολί. Ναι, με τον Ζόρζε τον Μέντες και συζητήσαν, λέει, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και πιθανότητες συνεργασίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το όνομα της Τσέλσι δεν βγαίνει. Και τώρα δύο δυνατοί businessmen, όπως καταλαβαίνετε, απλώς μπορεί να βοηθούν μια κατάσταση. Ναι. Πάντως αυτό που γράφτηκε ότι η United θα στραφεί στον Λεβαντόφσκι αν φύγει ο Ρονάλντο, δεν το βλέπω με τίποτα. Δεν βλέπω αν θέλει να πηγαίνει ο ίδιος. Δεν κολλάει νομίζω. Δεν κολλάει. Εντάξει, άμα έχεις δει, ας πούμε, και τι έχει συμβεί με τον Καβάνι, που πήγε σε μια παρόμοια ηλικία κτλ. Που δεν μπόρεσε να δει προκοπή. Να. Δεν πας. Δεν πας να χαλάσεις τελευταία χρόνια της καριέρας σου, να χαλάσεις τη στατιστική σου, τη ζαχαρένια σου. Όχι. Τα ποσοστά σου, το κέφι σου. Δηλαδή, θα τα χαλάσεις όλα πηγαίνοντας εκεί. Όχι, κανονικά δεν θα έπρεπε. Συμφωνώ. Δεν μου φαίνεται κακός, πρέπει να σου πω, ο Ρονάλντο στην Τσέλσι. Ναι. Πρέπει να σου πω. Δηλαδή δεν το βλέπω ως κάτι ατέριαστο. Ναι. Να σου το πω έτσι, το συγκεκριμένο πράγμα. Για αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι ακριβώς ψάχνει ο Ρονάλντο από τη ζωή του. Ναι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι η αλήθεια. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είδους σχεδιασμό έχει η Τσέλσι. Δηλαδή, αν είναι θέμα σχεδιασμού ή αν είναι θέμα έχουμε καινούργιο ιδιοκτήτη και θέλουμε να κάνουμε λίγο φασαρία και παίρνουμε ό,τι μας γυαλίζει, ας πούμε, και είναι διαθέσιμο προς αγορά. Να. Δεν ξέρω αν είναι θέμα αγωνιστικού πλάνου αυτό το πράγμα. Γιατί το να αναλαμβάνεις μια ομάδα και να θέλεις, ας πούμε, για λόγους επικοινωνιακούς, αγωνιστικούς και τα δύο, να πάρεις τον Ρονάλντο στα 37 στην Τσέλσι, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο κεφάλι σου. Δεν ξέρω. Λεφτάκια, τι να έχεις στο κεφάλι σου. Λεφτάκια συν τα όποια αγωνιστικά ωφέλη μπορείς να έχεις. Τι άλλο μπορεί να έχει. Τέλος πάντων, εντάξει. Παιδιά, δεν έχω ένα αλλά ότι είναι σωστό αυτό που μπορεί να κάνει ο Ρονάλντο. Έχω πει τη θέση μου ποια είναι. Όταν έχει συμβόλαιο, πρέπει να οφείλει να σέβεσαι το συμβόλαιο. Είτε είσαι ο Λεβαντόφσκι, είτε είσαι ο Ρονάλντο, είσαι οποιοδήποτε. Έχει συμβόλαιο. Αν συμφωνήσει η ομάδα να σε παραχωρήσει, έχει καλώς. Αυτά τα δεν θέλω, θέλω να φύγω, δεν πάω στην προπόνηση, δεν γουστάρω, μην υπολογίζετε, ξεγράψτε με, είναι σαν χλαμάρες. Λέω όμως, όχι ως ελαφρυντικό, ως δεδομένο, ότι σε αντίθεση με την Bayern, η οποία είναι μια ομάδα που παίρνει πρωταθλήματα, παίζει Champions League, πρωταγωνιστή κτλ. Κτλ. Οι άλλοι είναι στα μάτια του στα χάλια. Αυτό λέω. Και ο άλλος μπορεί να πει εκεί με την προοπτική ότι εδώ θα κάνουμε μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί, θα παίζει Champions League. Να. Δεν έχει και πολλά χρόνια μπροστά του ο Κριστιανό για να πει ότι δεν θα παίζει Champions League. Βέβαια. Δηλαδή σου λέει τώρα τι έμεινε, ό,τι έμεινε τέλος πάντων, αυτά τα χρόνια που μείνανε, δεν γίνεται να τα περάσω στο Europa και το Conference. Και έχει και δίκιο. Αν δεν μπορείτε να φτιάξετε μια ομάδα, δώστε να πάω κάπου αλλού, να πάω να παίξω 1-2 χρόνια όσο μου αναλογεί ακόμα, ας πούμε, να παίξω Champions League, να κάνω να χαρώ, να κάνω τη συμμετοχή, να βάλω κανένα γκολ, να πάω στα ρεκόρ μου, να κάνω αυτό τέλος πάντων που περνάω καλά. Αυτό λέω. Δεν δικαιολόγω κανένα. Και πάντα μην ξεχνάμε ότι οι ποδοσφαιριστές είναι πάρα πολύ τσιτωμένοι σε ό,τι είχε να κάνει με τη φόρμα τους όταν είμαστε κοντά σε Μουντιάλ. Έτσι. Ναι, πόσο μάλλον ο Ρονάλντο, για τον οποίο πιθανώς να είναι το τελευταίο του Μουντιάλ αυτό. Ναι. Είναι λογική αυτό, λέει. Παιδιά, εγώ διαφωνώ ότι δεν έχει να δώσει κάτι άλλο σε αυτό το επίπεδο ο Κριστιανό. Θυμίζω ότι φέτος στη United. Δεν έχει, τι λέτε. Αν υπήρχε παίκτης ο οποίος πήρε παιχνίδια, ήταν ο Κριστιανό. Έχει καταρχάς ένα φοβερό κίνητρο μέσα. Βρίσκει πάντα ένα κίνητρο να τεντώνει όσο γίνεται παραπάνω. Σαφώς και έχει να δώσει σε αυτό το επίπεδο. Και εγώ συμφωνώ. Δεν είναι αυτό που θα πέρα από 5 χρόνια προφανώς. Όχι, αλλά... δεν είναι, αλλά αποδεικνύει. Αποδεικνύει. Ναι, ναι. Στο γήπεδο, στο γήπεδο το αποδεικνύει. Στο γήπεδο αποδεικνύει. Μιλώντας για συμβόλαια, ναι, και πώς πρέπει να σεβόμαστε και αυτά, δεν ξέρω αν είναι στην ιστορία του Ριέρα. Θυμάστε τον Άλμπερτο Ριέρα, το μεγάλο Άλμπερτο Ριέρα, που έκανε τα πρώτα υπέροχα πρωτοσέλιδα στην Ελλάδα
που οι δημοσιογράφοι ξεκίνησαν οι Έλληνες την τρομερή μόδα για να δείχνουν πόσα λεφτά θα ξοδέψει ο πρόεδρος που βάζαν όλα τα λεφτά μαζί. Τότε ξεκίνησε. Ναι. Θέλω να σα το θυμίσω. Με τις μεταγραφείς και του συμβουλίου όλων των ετών. Αυτά τα πρώτη φορά γραφτήκαν τόσο πολύ σε πρωτοσέλιδα όταν ανάρθει ο Ριέρα. Mm. Δηλαδή θυμόσαστε χαρακτηριστικά. Είναι ο Ριέρα σε ξενοδοχείο στην Κηφισιά. Εδώ το θυμόμαστε. Και ήταν το ρεπορτάζ ότι είναι ο Ριέρα μέσα και ζητάει κι άλλα. Και ο πρόεδρος είπε: δώστε του ό,τι θέλει. Mm-hmm. Έτσι είπε ο πρόεδρος. Αυτό ήταν το ρεπορτάζ. Για να βγαίνει την επόμενη μέρα η εφημερίδα πρωταθλητής. Δεν θυμάμαι ποιος ο Γαύρος, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τι ήταν. Υπήρχε Γαύρος. Θυμάμαι τέλος πάντων. Πρωταθλητής, ας πούμε. Και να λέει 15 εκατομμύρια ο πρόεδρος για Ριέρα. Mm-hmm. Τότε βγήκε αυτό. Λοιπόν, ο Άλμπερτο Ριέρα, λοιπόν. Κάτσε και ένα χρόνο το μεταξύ. Αυτό ήταν τίποτα. Δεν μας πήγε καλά. Δεν πήγε. Τέλος πάντων. Είχε έρθει σε τρομερή ηλικία έτσι, αλλά δεν. 28, ήταν τέλος πάντων. Κρίμα. Λοιπόν, ο Άλμπερτο Ριέρα, ο οποίος έκλεισε την καριέρα του στη Σλοβενία, έκανε ένα μικρό ασιστάντιλικι στη Γαλατά και τώρα ένιωσε ότι είναι η ώρα του να γίνει πρώτος προπονητής. Mm-hmm. Οπότε τον ζητήσαν από την Σλοβενία, από εκεί δηλαδή που τελείωσε την καριέρα του, η Ολύμπια, να τον πάρει πρώτο προπονητή. Η οποία Ολύμπια είχε το Προσινέτσκι. Τελευταίο προπονητή. Λοιπόν, τον ανακοινώνουν κανονικά, γιατί βιαζόταν να ξέρει ότι έχουν παιχνίδια Conference League αυτή και τα λοιπά. Και σήμερα είναι να γίνει παρουσίαση του προπονητή. Ναι. Λοιπόν, και σε ένα σκηνικό που σε κάποιον μπορεί να θυμίσει αρκετά πράγματα, την ώρα που μπαίνει ο Ριέρα να παρουσιαστεί μέσα, κάνουν ντου μερικά καλόπεδα. Κανονικά και λένε δεν σε θέλουμε. Γιατί? Γιατί δεν σε θέλουμε, δεν ξέρω. Εκεί δεν ήταν και ως παίχτης, θέλω να πω, δεν είναι. Αν ήταν στην ομάδα, όχι στην ομάδα, δεν έχει παίξει. Στη Σλοβενία έκλεισε την καριέρα του, όχι στη συγκεκριμένη ομάδα. Δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι το θέμα των οργανωμένων. Ναι. Θέλουν κάποιο καλύτερο προπονητή, δεν γουστάρουν το Ριέρα γιατί έπαιξε, ξέρω, ίσως σε αντίπαλο. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Δεν το γνωρίζω. Το θέμα είναι ότι μπορεί να δείτε. Υπάρχει και βίντεο, έχουν μπει μέσα 10-15 παιδιά και υπάρχουν και κάποια άλλα πίσω. Μιλάμε κανονικά παιδιά που άλλη φορά φοράνε με full face και τέτοια έτσι. Ναι. Λοιπόν, και τον, ουσιαστικά τον εκδιώχνουν. Όπου τελικά δεν θα γίνει. Τι να σου πω τώρα. Θα γίνει μάλλον από ό,τι λένε, αλλά δεν θα είναι και πολύ εύκολο τώρα. Αν μπορούν, ξέρεις, με τόση ευκολία να μπαίνουν οργανωμένοι οπαδοί σε συνέντευξη τύπου με το έτσι θέλω και να διώχνουν τον προπονητή στην παρουσίασή του, τώρα τι να σου πω. Πώς θα πάει αυτό. Okay. Δεν θα πάει και πολύ καλά. Όχι, δεν θα πάει καλά. Από την άλλη μεριά, είτε εδώ είτε αλλού είτε οπουδήποτε, μπορούν οι ομάδες να είναι δέσμιες λίγων ή περισσότερων ανθρώπων οι οποίοι κάνουν κουμάντο Όχι. σε μια εταιρεία που δεν τους ανήκει? Όχι. Καταλαβαίνουμε τις ιδιαιτερότητες που έχει μια ομάδα. Εννοείται. Και ομάδα χωρίς οπαδούς δεν εννοείται. Ναι, αλλά εννοείται. Δεν εκπροσωπούν τους οπαδούς οι συγκεκριμένοι απαραίτητα ή όχι, όχι. Πάνε και κάνουν φασαρίες. Αυτό είναι το θέμα. Και λες λοιπόν, αν υποχωρήσω σε αυτό στους 10-15 ή 50% όσοι είναι, που πάντως είναι ελάχιστη σχέση με το. Με τον όγκο των φίλων μιας ομάδας, θα υποχωρώ πάντα και παντού σε οτιδήποτε μπορεί να θέλουν. Δηλαδή την άλλη μέρα μπορεί να θέλουν δύο αντιπροσωπεία και να πούν: λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, θα φύγουν αυτοί οι πέντε παίχτες, γιατί το ζητάμε εμείς. Και παραμεθαύριο να είναι: παιδιά, κοιτάξτε, δεν ακόβουμε εισιτήριο στο γήπεδο, γιατί το λέμε εμείς. Και κάτι άλλο μετά, και κάτι άλλο, και κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι αν οι ομάδες αποφασίσουν να παραδοθούν σε ορέξεις αυτών των ανθρώπων, παγκοσμίως λέω εγώ. Όταν είναι μια μειοψηφία, δεν λέω να γίνεται μέσα στο γήπεδο συλλαλητήριο από το σύνολο των οπαδών που είναι αντίθετη με κάτι, ή ξέρω εγώ να έχετε στην ομάδα ένας άνθρωπος που είναι, ξέρω εγώ, φασίστα και δεν το θέλει ο κόσμος συνολικά, η πλειοψηφία του κόσμου τέλος πάντων, εκεί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα άλλο πράγμα. Είναι και θέμα των καταβολών της ομάδας, των οπαδών κτλ. Είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Αλλά όταν μιλάμε για τόσο μικρό ποσοστό τραμπούκων, οι οποίοι πάνε και θέλουν να επιβάλλουν τη γνώμη τους, τι κάνουν εκεί οι ομάδες? Γιατί άμα κάνεις πίσω μια φορά, γυρνάς και το άλλο μάγουλο και μετά τρως τα χαστούκια, τώρα ψάχνεις άλλο. Εκεί θέλει κόψον τη ρίζα, τα έχουμε πει εδώ φορές. Θέλει κόψον τη ρίζα, αλλά τώρα ξέρεις, σε κάθε ομάδα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Ίσως απλώς είναι άλλο ένα τέτοιο παράδειγμα. Ότι 15 άνθρωποι μπορούν να τα κάνουν όπα, ας πούμε. 15 κακοί οπαδοί, ας το πούμε έτσι. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Καλή τύχη. Ναι. Μιλώντας για οπαδούς, ναι. Πρέπει να πούμε ότι είναι τρομερή, κυρίες και κύριοι, μια ιστορία η οποία βγήκε για έναν οπαδό της Βασιλείας, ναι. Τον κύριο Ρόλφ Μπάντλ, του οποίου η ιστορία ακούγεται απίστευτη και πρέπει να πω ότι παρότι
θα την πούμε τώρα, παρότι την έχω διαβάσει, δυσκολεύομαι να την πιστέψω. Ναι. Πρέπει να πω δυσκολεύομαι να την πιστέψω. Νομίζω ότι κάτι λείπει από αυτήν την ιστορία. Παρ' όλα αυτά, η ιστορία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Τι γίνεται λοιπόν. Ο τύπος αυτός, ο Ελβετός, ο κ. Ζόλφ Μπάντλ, mm-hmm. πήγε στις 24 Αυγούστου του 2004 στο Μεάτσα για να παρακολουθήσει το παιχνίδι Ίντερ Βασιλεία για τα προκριματικά του Champions League. Ναι. Εντάξει. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, σε κάποια φάση πήγε στην τουαλέτα, ναι. και μετά χάθηκε και δεν μπορούσε να γυρίσει στη θύρα του. Ναι. Okay, καλά μέχρι εδώ. Ναι. Το θέμα μετά, τελείωσε το παιχνίδι, άδεια στο γήπεδο, φύγανε οι συμπατριώτες και οι συνοπαδοί του και αυτός δεν μπόρεσε να τους βρει όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Και λέει ο ίδιος τώρα, είχα μόλις 20 ευρώ στην τσέπη μου. Δεν είχα τηλέφωνο να πάρω κάποιον. Απλά λέει, άρχισα να γυρνάω στο Μιλάνο. Mm-hmm. Μου έδωσε κάποιος ένα sleeping bag και άρχισα να κοιμάμαι σε ένα παγκάκι. Ναι. Ναι. Εκεί έμεινε και 11 χρόνια. Α. Κάπως ξεχάστηκε δηλαδή. Κάπως ρε παιδί μου, ναι, λίγο. Δεν τον αναζήτησε κανείς τίποτα, ρε παιδί μου. Δεν τον αναζήτησε, λέει. Γιατί αυτός που ήταν μαζί μας, που χάθηκε αυτή η ψυχή. Θα σου πω γιατί. Ναι. Γιατί όπως είπε ο ίδιος, δεν τον αναζητήσανε, γιατί ναι. είναι προφανής απορία το γιατί ναι. δεν τον αναζητήσανε. Δεν τον αναζητήσανε, λέει, διότι 2 χρόνια πριν από το ταξίδι εκείνο στο Μιλάνο, ήταν σε κλινική αποτοξίνωσης, γιατί είχε θέμα με το αλκοόλ. Ναι. Και αυτό είπε. Ναι, οπότε, και έναν άνθρωπο που έχει περάσει όλο αυτό το πράγμα. Δεν θέλαν ίσως ενδεχομένως οι ειδικοί του να το. Και να σου το πω και ανάποδα, γιατί δεν ξέρω, τι να σου πω, το έχει σκάσει από την κλινική okay. και να ήθελε να βρεθεί σε μια άλλη χώρα για να πιει. Δεν ξέρω, είναι, okay. είναι περίεργο. Το θέμα είναι ότι αποφάσισε να μείνει στο Μιλάνο. Πήγαινε στις δημόσιες τουαλέτες, έκανε μπάνιο μια φορά τη βδομάδα. Του άρεσε πολύ η ελευθερία της πόλης, mm-hmm. όπως έλεγε. Άρχισε να πηγαίνει στη βιβλιοθήκη, να διαβάζει. Του άρεσε, άρχισε να ζει σαν κλωσάρ, ρε παιδί μου. Κλωσάρ, τελείως. Έμενε στα παγκάκια, ήταν στο Μιλάνο. Δεν τον ενοχλούσαν προφανώς, δεν τον συνέλαβαν. Συγγνώμη, το Μιλάνο το χειμώνα έχει κρύο. Έχει κρύο. Έχει ναι. πολύ κρύο ναι, δηλαδή. Ναι. Έχει κρύο, καταραμένο κρύο. Ναι, δηλαδή. Ναι. Δεν είναι ότι μένει στο παγκάκι. Εντάξει, okay, το καλοκαίρι μπορεί να είναι ευχάριστα. Έχει κρύο. Ναι, δεν ξέρω τι έκανε. Ναι. Είχε καμπατζωθεί. Και φανταστείτε τώρα, okay. περάσαν 11 χρόνια. Προφανώς ήθελε ο άνθρωπος να μείνει εκεί. Εννοείται. Ναι. Ήταν κάποιο τώρα απογοητευμένο από τη ζωή του. Ήταν, okay, ναι. Προφανώς ήθελε να μείνει. Γιατί αν ήθελε να επιστρέψει στην Ελβετία θα έβρισκε τρόπο. Εντάξει. Θα πήγαινε στο προξενείο στην περιοχή, θα λέγε παιδιά. Δεν του άρεσε ναι. η ζωή του ενδεχομένω okay. στην Ελβετία και αυτή η ζωή, ας το πούμε, του να μην με ξέρει κανένα εδώ που είμαι. Okay. Του να μην υπάρχω, κάπως τον ανακούφιζε, ας το πούμε. Παρότι δεν είχε λεφτά, παρότι δεν είχε σπίτι. Απλώς πέρασαν 11 χρόνια. Έτσι. Ναι. Και τυχαία έγινε η επιστροφή του, διότι είχε ένα ατύχημα στο πόδι του και έπρεπε προφανώς να πάει στο νοσοκομείο αναγκαστικά. Εκεί είδαν ότι δεν έχει ιατρική ασφάλιση και αρχίσαν και ψάχνανε λίγο τι γίνεται. Μιλήσαμε με τον Ελβετό πρόξενο και αφού τους είπε προφανώς ότι είναι Ελβετός και επέστρεψε τελικά στην πατρίδα του. Πολύ περίεργη ιστορία. Ναι. Μια πολύ πολύ περίεργη ιστορία. Να σου πω κάτι, εφόσον ήταν επιλογή του, δεν είναι ότι είχε αμνησία, δεν είναι ότι τον απήγαγαν, δεν είναι ότι του πήραν κανένα νεφρό, δεν είναι ότι τον είχαν φυλακισμένο ή οτιδήποτε άλλο και ήταν επιλογή του τελικά να μείνει εκεί γιατί με κάποιο τρόπο την έβρισκε ας πούμε όταν ήταν εκεί, ξέρεις, λες. Οκ. Okay. Αν ένας άνθρωπος εγώ άρρωστος που δεν θυμόταν να γυρίσει στο σπίτι του, που δεν ήξερε ποιος είναι, που δεν ήξερε τι μόνο το όνομά του, λες ότι στοιχισμένος δεν βρέθηκε ένας να τον βοηθήσει, να τον πάρει από το χέρι. Αψιμούν ήταν επιλογή του. Οκ. Okay. Εντάξει. Του πήρε 10 χρόνια να γυρίσει. Να, 11 χρόνια. 11 χρόνια. Γιατί του Οδυσσέα πώς του πήρε. Κατάλαβες. 10 δεν του πήρε. Ναι. Νομίζω. Εντάξει. Ένα σύγχρονο Οδυσσέα. Δεν το είχα σκεφτεί, Κωστά. Ναι, ωραίο τίτλο. Μα κάνουμε ωραία τίτλακια. Mm-hmm. Ωραία είναι αυτά. Είδε χθε τι έγινε με την. Και πολλοί από εσά μα ακούτε το έχετε δει. Είναι η ιστορία τη ημέρα. Αυτό που έγινε στο Grand Prix του Σίλβερστον. Εντάξει, τρομερό. Να πω για όσου δεν ξέρετε, στην κίνηση του Grand Prix χθε στο Σίλβερστον υπήρξε μια σύγκρουση αυτοκινήτων από την οποία. Το αυτοκίνητο του η Αλφα Ρωμαίο του Κινέζου του Ζου Γκουανγιού γύρισε ανάποδα, ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ ασύνηθες για ένα αυτοκίνητο Φόρμουλα 1, γύρισε ανάποδα λοιπόν, σύρθηκε στην πίστα
βγήκε εκτός αυτής, άρχισε να αναπηδά λίγο στο χώμα και από τις αναπηδίες στο τέλος έκανε μια μεγαλύτερη αναπήδηση, πέρασε πάνω από κάποια προστατευτικά κελάστικα που υπήρχαν και σφήνωσε σε έναν σταμάτησε σε ένα σειρματόπλεγμα, ναι, ακριβώς πριν τους θεατές, ναι, και σφήνωσε εκεί πέρα. Αν το έβλεπες αυτό το πράγμα εδώ, έλεγες ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγει άνθρωπος ζωντανός από εκεί μέσα. Αλλά ευτυχώς. Να σέρνετε με το κεφάλι ουσιαστικά, ναι, ο οδηγός, ναι, 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 ανάποδα και να. Λες τώρα πώς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, αλλά ευτυχώς, να είναι καλά οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτηκαν το Halo, παρότι το φωτοστέφανο δηλαδή, αυτό το οποίο έχει μπει εδώ και 2 χρόνια νομίζω στη Φόρμουλα 1 και έχει ήδη αποδειχθεί σωτήριο. Διάφορες ζώσεις. Το χαρακτηριστικό το παράδειγμα είναι και η περίπτωση του Γκροζάν. Ναι. Θυμηθούμε και άλλα. Και φυσικά η περίπτωση του. Η τρομακτικότατη περίπτωση όπου το αυτοκίνητο του Verstappen καβάλισε αυτό του Hamilton. Γιατί αυτό μπορεί να το δούμε κάπως ως εντυπωσιακό. Αλλά αν σκεφτείτε το ίδιο σκηνικό χωρίς το Halo, απλώς θα τον είχε συνθλίψει. Ναι, είναι, μπορεί να είναι αποκεφαλισμός αυτό το πράγμα. Ναι. Οπότε. Πραγματικά πρέπει να παρασημοφορηθεί ο άνθρωπος ο οποίος το σκέφτηκε ότι πρέπει να μπει και κάτι ακόμα και είναι αυτό που πρέπει να μπει για να σωθούν οι πιλότοι από αυτό τα πράγματα. Δηλαδή να μπορούν να βγαίνουν άθικτοι από το αυτοκίνητο, γιατί βγήκε άθικτος ο Πόσο κοστίζουν αυτά τα χέρια να βάλουμε και εμείς τα αυτοκίνητα, ναι, να βάλουμε. Το οποίο για τους πιλότους είναι ζόρι. Βάσανο, ναι. Είναι βάσανο μεγάλο. Δηλαδή αν τύχει να δείτε, ναι, την onboard κάμερα. Πού τους λες πώς οδηγούνε, ρε φίλε. Δεν είναι το. Όχι πώς οδηγούνε έτσι. Πώς οδηγούνε τελεία. Ναι, ναι. Λοιπόν, και έχεις και αυτό σου κόβει την ορατότητα. Αλλά σώζει ζωές. Καλύτερα την ορατότητα παρά το νήμα της ζωής, παιδιά. Ναι, 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 ναι. Σώζει ζωές. Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι οδηγοί. Οπότε δεν ξέρω πια. Αρχίζω να σκέφτομαι πού αλλού μπορεί να βρει πρακτική εφαρμογή το Halo. Δηλαδή, γιατί είναι πια τόσα. Δεν ξέρω πού αλλού μπορεί να μπει. Να μπορούσε ίσω. Ναι, μωρέ, μπάρες ασφαλείας πως είχαν να σου μιλήσει τα αυτοκίνητα στο WRC, αλλά θα μπορούσε να μπει ενδεχομένως, σκέφτομαι, ένα υλικό. Γιατί το Halo είναι, ναι, ένα πράγμα το οποίο φαίνεται κάπως, αλλά αντέχει το βάρος διόρροφου λεωφορείου. Ναι, ναι. Έτσι. Από λοιπόν, τιτάνιο. Τι λες? Από τιτάνιο. Από τιτάνιο, ναι, ναι, τιτάνιο. Θα μπορούσε, είναι πολύ ακριβό για να μπαίνει για παράδειγμα και στα αυτοκίνητα του WRC που θα ήταν επίσης χρήσιμο ή δεν ξέρω. Πολύ ακριβό. Πολύ ακριβό. Νομίζω πολύ ακριβό. Ναι. Τέλο πάντων, ήταν το πιο ανακουφιστικό πράγμα. Τον είδε μετά το ζου έξω, ξέρεις, με τα ρούχα του κανονικά να περπατάει, να μιλάει, ξέρεις, ούτε καν ας πούμε, να χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Ναι. Δηλαδή, προφανώς του κάνα κάποιες ιατρικές εξετάσεις καλού κακού, ας όμως που ήταν καλά. Και είναι φοβερό να βλέπεις ένα τέτοιο ατύχημα και ο άνθρωπος ο οποίος ήταν μέσα αυτό το αυτοκίνητο που σύρθηκε ανάποδα, που πέταξε, που έκανε, που έρανε, να βγαίνει έξω να κάνει αυτό που τεινάζει από πάνω στη σκόνη και να λες, παιδιά, εντάξει, μια χαρά. Έτσι. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Το τρομερό είναι ότι η FIA, η Ομοσπονδία, ξεκίνησε να σκέφτεται ένα επιπρόσθετο μέτρο ασφαλείας μετά από ένα τραυματισμό του Μάσα στην Ουγγαρία 2009, που ένα θράψμα είχε πέσει πάνω στο κράνος του και είχε φύγει έξω με 200 ο Μάσα, ευτυχώς δεν είχε πάθει κάτι. Και όταν ανακοίνωσε, γιατί πρώτα συζητάνε, ξέρεις, αυτά, με συγχωρείτε, με τις ομάδες η FIA, οι 9 από τις 10 ομάδες τότε ήταν εναντίον του Halo. Ναι. Διότι λέγανε ότι αυτό ότι δεν γίνεται και λέγανε τι είναι αυτό και τι να το κάνουμε, γιατί άμα πετάξει λέει κανένας τροχό, έλεγε ο Λάουντα μάλιστα τότε, τι υπάρχει κίνδυνος από επιτάμενους τροχούς, δεν υπάρχουν πια αυτά και τι να το κάνουμε το Halo και δεν είναι σωστό, όλα είναι καλά συνδεδεμένα στα αυτοκίνητα και δεν χρειάζεται να βάλουμε κάτι ακόμα και καταστρέφουμε το DNA του μονοθεσίου. Και όλη αυτή την ιστορία, εντάξει, ήταν και σε λίγο παρακμή η Φόρμουλα 1, αλλά ευτυχώς η Ομοσπονδία προχώρησε, δεν άκουσε τις ομάδες, συγκεκριμένη περίπτωση, και επειδή λέμε και τα στραβά, εδώ πρέπει να πούμε ότι έκανε πάρα πάρα πολύ καλά, ναι, στην περίπτωση αυτή. Και μου κάνει εντύπωση αν αυτά τα πράγματα είπε ο Λάουντα, ο οποίος είχε υποφέρει, ας πούμε, στη ζωή του, ακριβώς, ναι, διότι, ναι, τα μέτρα ασφαλείας ήταν στην εποχή του LP. Θα έπρεπε να είναι ο άνθρωπος που θα πρωτοστατεί στο να κάνουμε ό,τι παραπάνω και ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ασφάλεια των οδηγών και των θεατών, λέω εγώ, για όλη την ασφάλεια όλων των ανθρώπων. Ξέρεις, των οδηγών σε πρώτη φάση, γιατί αυτοί είναι που κινδυνεύουν, αλλά ένα φλεγόμενο αυτοκίνητο ή μια ρόδα που εκτοξεύεται ή οτιδήποτε που θα πέσει πάνω σε μια κερκίδα γεμάτη θεατές, είναι επικίνδυνο και για τους ανθρώπους που πάνε να δουν. Για τους μηχανικούς στα pits, για όποιον μπορεί να είναι εκεί πέρα γύρω-γύρω, ας πούμε, και να γίνει κάτι απρόβλεπτο.
Τέλος πάντων. Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πήγε 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ένα τραγούδα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, δεύτερη ώρα Fight Club. Και δεν ξέρω γιατί έχετε λυσάκα κάποιοι γράφετε Θέμης Αδαμαντίδης. Θέμης Αδαμαντίδης τι. Τι ακριβώς Θέμης Αδαμαντίδης. Τι, δηλαδή τι ακριβώς περιμένετε να πούμε. Επειδή έχουμε ένα σηματάκι που παίζουμε ράι και που Θέμη Αδαμαντίδη, να πούμε τι δηλαδή για το Θέμη Αδαμαντίδη. Θέμη Αδαμαντίδη ήταν ωραία, τα κάναμε πλάκα για τις φορές που τον είχαν συλλάβει στις λέσχες. Να. Αυτό το πράγμα όμως είναι σοβαρό και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη σε αυτό το θέμα. Δεν σηκώνει ούτε πλάκα, ούτε να πάρει στην πλευρά του, ούτε τίποτα άλλο. Περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει το πράγμα. Τα είναι... στοιχεία είναι πολλά, οι μαρτυρίες είναι πολλές, η σύλληψη έγινε. Και ό,τι αποφανθεί η δικαιοσύνη, αυτό θα είναι. Επίσης, με τις μαρτυρίες υπάρχουν και από την νυν σύντροφό του και από την γυναίκα του, και την πρώην. Και επίσης, όταν ως κοινωνία και ως άνθρωποι είμαστε κατά των κακοποιητικών συμπεριφορών, δεν χωράνε κουβέντες του τύπου «Α, ήταν η πρώην του Κασιδιάρη». Το λέω αυτό προς ορισμένους, οι οποίοι έχουν βιαστεί να κολλήσουν ταμπέλες σε κούτελα, κρίνοντας ανθρώπους από το παρελθόν τους, από τις σχέσεις τους κτλ. Έτσι. Αυτές είναι χαζομάρες. Όταν είμαστε κατά των κακοποιητικών συμπεριφορών, είμαστε κατά των κακοποιητικών συμπεριφορών. Τελεία. Τέλος. Χτύπησε ούτε τη φόραγε, ούτε τη δεν φόραγε, ούτε με ποιον ήταν πριν, ούτε με ποιον είναι μετά, ούτε η επαγγελματική υπόσταση του καθενός, ούτε τίποτα. Έτσι. Αν υπάρχει κακοποιητική συμπεριφορά, είμαστε κάθετοι εναντίον αυτής της συμπεριφοράς. Από οποιονδήποτε. Έγκλημα και τιμωρία. Αυτό. Έτσι πάει. Αν το έκανε, θα πληρώσει. Και πρέπει να πληρώσει η συγκεκριμένη περίπτωση όσο πιο σκληρά γίνεται γι' αυτό. Ναι. Αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να είναι προς παραδειγματισμό οι συγκεκριμένες. Όχι τώρα, επειδή το θέμα είναι καυτό. Πάντα. Για κάθε περίπτωση και για κάθε άνθρωπο που προβαίνει σε τέτοια συμπεριφορά. Ναι. Λοιπόν. Δεν ξέρω, σου έχει κάνει εντύπωση. Καταρχάς, να πούμε, ναι, πούμε καλορίζικο ο Τζάκο Γκρίλης που προπονείται στο Ρέντι, ναι, με την ελπίδα, ναι, ότι θα τον κάνουν κάτοικο Πειραιά και δεν θα φύγει ποτέ από το Ρέντι. Να το ελπίσουμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, γιατί. Εντάξει, δεν με χαλάει, δεν με φτιάχνει κιόλας. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Ο Τζάκο Γκρίλης. Ναι. Δηλαδή δεν το βλέπω άμεσα να χτυπάει την πόρτα της εντεκάδας, αν αυτό ρωτάς. Ναι. Δεν μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, αντιφορτούνης όμως. Τελικά. Αν φύγει ο Φορτούνης, εννοείς. Ο Φορτούνης θα φύγει, δεν τον θέλει ο, ναι, ο προπονητής. Αν φύγει ο Φορτούνης, δηλαδή να έρχεται ίσως σε κάποια παιχνίδια από τον πάγκο γύρω στο 75 να αλλάζει. Να μοιράζεται, ας πούμε, το χρόνο συμμετοχής με τον Βαλμπουενά για φέτος. Και βλέπουμε τον χρόνο. Δύσκολο, είναι και η τελευταία χρονιά του Βαλμπουενά. Για να τον κράτησε σημαίνει ότι τον πιστεύει τον, ναι, Βαλμπουενά. Οπότε δύσκολα νομίζω να εναλλάσσεται με τον Γκρίλης. Δεν το βλέπω και πάρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων, εγώ εκτιμώ την προσπάθειά του. Ναι, όχι, μπράβο του. Την εκτιμώ την προσπάθειά του, το κάνει γιατί ξέρεις. Πολλές φορές πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν πάρει ψηλά τον Αμανέ και επειδή ξέρω έχουν καλό μάνατζερ, επειδή παίζουν, ναι, ή επειδή παίζαν σε μια καλή ομάδα πριν, νομίζουν ότι αυτό το πράγμα θα τους δώσει αυτόματα μεταγραφή. Δεν είναι έτσι. Εκτιμώ πολύ τους ποδοσφαιριστές που παίρνουν και ίδια πρωτοβουλία για να, ναι, δείξουν, ναι, πόσο πολύ θέλουν να παίξουν σε μια ομάδα. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, τίποτα δεν ξεπερνά τους ποδοσφαιριστές που είναι στη Μύκονο και γυμνάζονται με τον προσωπικό τους γυμναστή στη Μύκονο. Εντάξει. Αυτό που διαβάζουμε σχεδόν, εντάξει, κάθε καλοκαίρι. Αυτό τίποτα δεν το ξεπερνάει τίποτα. Όχι, όχι. Δηλαδή, ότι είμαι στην Ψαρού, ναι, ναι, στην Ξαπλώστρα και έχω τον προπονητή και μου κρατάει τα πόδια και κάνω κοιλιακού, ναι, στην Ξαπλώστρα. Ναι. Εγώ έτσι το φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω, έχω τον προπονητή και παίζουμε ρακέτες. Και έχω κλείσει ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, δωμάτιο ξενοδοχείου που είναι στη Σαντορίνη, ναι, στην Καλντέρα σε 5 επίπεδα και κατεβαίνω με ραπέλ κάθε φορά, ναι, κάθε, ναι, πρωί. Είναι ό,τι πιο ωραίο ότι είναι στη Μύκονο μεν, αλλά, ναι, είναι, ναι, με τον γυμναστή, ναι, ναι, του και κάνει σκληρή προετοιμασία εν ώψη τη σεζόν. Είναι ένα πράγμα που γελάω γοερά κάθε, ναι, φορά που το διαβάζω. Δεν είναι κάποιο Μύκονο. Και λέει με το γυμναστήριο. Ναι, οπωσδήποτε. Σπαρταράω στο γέλιο. Ναι. Είναι απίθανο. Εν τω μεταξύ. Ρε εσύ, δεν ξέρω τι γίνεται στη Μύκονο. Ναι. Δηλαδή, Κοτζάμ Σαλάχ. Ναι. Έκανε, βέβαια, τις υπογραφές εκεί πέρα και αυτά. Είδε το δωμάτιο που μένει. Ναι. Δηλαδή, ρε Σαλάχ, ρε διάλε, αν εσύ βλέπεις τη θάλασσα από τα 150 μέτρα εκεί που είσαι. Είσαι τόσο μακριά σε ένα πράγμα που εντάξει έχει μια πισίνα. Έχει και μπροστά έχει τυχάκι, κολόνα ΔΕΗ απ' έξω. Δηλαδή δεν ήταν και το γοητευτικότερο σκηνικό. Δεν σε βλέπουν και απ' έξω έτσι όμως. Εντάξει, ναι, όχι. Okay. Να ότι... Αλλά είσαι ο Σαλάχ, δηλαδή μπορεί να. Εσύ, ο Σαλάχ. Να κλείσει ένα όροφο. Στην Αίγυπτο είναι. Να πει τι θέλει κιόλα, ναι. Δεν θέλει και πολλά. Θέλει τη θάλασσα, την ησυχία του θέλει. Μια καμίλα εκεί απ' έξω να. Άξ. Κάτι ξέρω, okay, εγώ, ναι.
απλά πράγματα. Απλός άνθρωπος. Εντάξει, σωστό, δεν το είχα σκεφτεί. Σαν το Γιάννη, ας πούμε, τον Αντετοκούνμπο που έκανε παράπονα για τις τιμές γνωστού παιχνιδάδικου. Ας πούμε, να, γιατί μπορεί να βγάζει 80 εκατομμύρια το χρόνο, να. Γιατί πέρυσι το Forbes τον έβγαλε με 80 εκατομμύρια από το συμβολαιό του και από τις χορηγίες του. Να. Αλλά δεν ξεχνάμε τις καταβολές μας και τη φτώχεια που έχουμε περάσει. Δηλαδή, το ότι βγάζουμε λεφτά δεν σημαίνει θα πάμε να. Και δεν το είπε για τον ίδιο. Είμαστε... Το πει... Δεν το είπε για τον ίδιο, το είπε για τους υπόλοιπους. Δηλαδή, okay, προφανώς ο άνθρωπος έχει λεφτά να αγοράσει όλο το κατάστημα και όλα τα καταστήματα. Αλλά πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Ναι. Και δεν ξεχνάει από πού έρχεται. Έτσι, ναι. Έτσι και ο Σαλάχ. Δεν ξεχνάει από πού ήρθε. Δεν γεννήθηκε στα πούπουλα. Να. Σωστό το. Έτσι όπως το λες, τώρα το φώτισες λίγο διαφορετικά. Λίγο ωραία. Πώς σου φάνηκε η φάση με τον Παμπλο Λάσο στη Ρεάλ, αν την έχεις παρακολουθήσει? Μου φάνηκε, πώς το λένε, προφάσεις αναμαρτίας, πώς είναι η έκφραση. Ναι. Εντάξει, αυτό να τον διώξουν, το χρησιμοποίησανε. Ναι. Αυτό και δεν υπήρχε. Δεν θέλουν να τον διώξουν όμως. Εντάξει, ακούγονται διάφορα πράγματα για τις σχέσεις με την ομάδα και αυτό. Με παίχτες. Με παίχτες γνωρίζουμε ότι τα είχε τσουγκρίσει με διάφορους, είχε βάλει εκτός ομάδας, τους είχε θέσει εκτός ομάδας κλπ. Αυτό. Αλλά μετά από τη χρονιά, με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε, δηλαδή με παρουσία όχι απλά στο Final Four αλλά και στον τελικό. Ναι, στον τελικό. Από την άλλη, συγγνώμη που θα το πω, ναι. Γιατί πρέπει να το πούμε, ο τελικός κρίθηκε από μια δική του απόφαση. Από μια απόφαση δική του. Από ένα λάθος δικό του. Ναι. Παρόλα αυτά. Αν πεις είναι αυτό λόγος, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για 22 τίτλους σε 11 χρόνια. Εντάξει, και μιλάμε για 860 παιχνίδια, εκ των οποίων έχει κερδίσει τα 659. Και μιλάμε για δύο Ευρωλίγκες. Ναι. Όχι και άσχημα. Καθόλου άσχημα. Καθόλου άσχημα. Απ' την άλλη μεριά και πέρα από τα κουτσομπολιά και οτιδήποτε μπορεί να έχει να κάνει με τους φαγωμάρες και τις κόντρες και τα λοιπά, καταλαβαίνω από την απέναντι μεριά και τη στάση μιας ομάδας, αν ισχύει αυτό το πράγμα που προέταξαν ως επιχείρημα, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει ένα έμφραγμα, ναι. Ο πάγκος έχει ένταση, ανησυχούμε. Δηλαδή, στο ανθρώπινο επίπεδο, ναι, το να πεις ότι έχω ένα προπονητή που, του οποίου οι παλμοί μπορεί να είναι 200 στο παιχνίδι και να, ξέρεις, να έχω την αγωνία μου για το παιχνίδι και να έχω και την αγωνία μην μου πάθει και τίποτα ο προπονητής. Και βάζω και κάτι ακόμα. Αν πριν από 20-30 χρόνια τα επεισόδια τέτοιου τύπου παικτών ή προπονητών δεν τους απαγόρευαν από το να συνεχίσουν εφόσον αποδεικνώταν τις λίγες μέρες είναι καλά, βλέπεις ότι όλα τα τελευταία παραδείγματα, δηλαδή αυτή η υπερευαισθητοποίηση η οποία καλώς υπάρχει σε σχέση με την υγεία των αθλητών έχει οδηγήσει σε μια πάρα πολύ συντηρητική αντιμετώπιση πλέον από τους γιατρούς και όπως βλέπετε οι αποφάσεις που έχουν πάρθει σε συγκεκριμένα περιστατικά έχουν να κάνουν στο σύνολό τους με απομάκρυνση από το, δηλαδή, ας πούμε, έχω τον Αγκουέρο τώρα στο κεφάλι μου, για παράδειγμα, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάποιος θα πει ναι, γιατί έχεις τον Αγκουέρο και δεν έχεις τον Έριξεν. Γιατί πιθανώς είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Προφανώς είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Προφανώς είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Δεν το συζητάμε. Έτσι, εδώ πέρα, όταν έχεις έμφραγμα, δηλαδή εντάξει. Στον Έριξεν έχει μπει ένας απεινιδωτής, ο οποίος ουσιαστικά του δίνει κάθε φορά που πάει η καρδιά να χάσει το τέμπο της. Δίνει ρυθμό πάλι. Αυτό. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα με τον Λάσο, ίσως είναι όντως πολύ. Δηλαδή, ίσως, μπορώ να το ξέρουμε αυτό, είναι ακριβώς αυτό που λένε. Ναι. Ότι είπαν γιατί, κοιτάξτε, δεν θα μπορεί. Μα γιατί θα έχει φόβο ο ίδιος, μα γιατί υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Μπορεί έτσι. Και μαζί με όλα τα υπόλοιπα πήραν αυτή την απόφαση. Απλώς ήτανε κάπως. Ήτανε κάπως. Ακούστηκε κάπως. Γιατί πάντα ξέρεις, σε όλα αυτά μετράει και ο χρονισμός. Και ο χρονισμός όλα, βέβαια. Ήταν κάπως τώρα. Πώς θα το κάνω. Θα σου πω. Κυρίες και κύριοι, στο σημαντικότερο μη αθλητικό θέμα της ημέρας, πρέπει να πούμε ότι το Taste Atlas έκανε ένα εξαιρετικό άρθρο με τα 100 χειρότερα φαγητά στον κόσμο. Ναι. Και φυσικά και εδώ έχουμε διπλή εκπροσώπηση στην Ελλάδα. Έχουμε διπλή εκπροσώπηση. Ναι. Βεβαίως υπάρχουν φαγητά τα οποία δεν έχω ιδέα τι είναι. Και εγώ τα κοίταγα και δεν τα γνωρίζω. Κάτι ειδικά στο 97 είναι ένα submarine sandwich, ας πούμε, που τώρα δεν ξέρω. Τα haggis που είναι παραδοσιακό σκοτσέζικο φαγητό, αλλά δεν έχω δοκιμάσει, οπότε δεν ξέρω. Υπάρχουν διάφορα τέλος πάντων φαγητά τα οποία χαρακτηρίζονται ως τα χειρότερα, ας πούμε, που έχει δοκιμάσει άνθρωπος. Είναι σε ψηφοφορία. Αυτό πρέπει να πούμε. Δηλαδή υπάρχει μια ψηφοφορία η οποία είναι ongoing. Μπορείς να ψηφίσεις,
μπορείς να σχολιάσεις αν δεν έχεις φάει, για να το ανεβοκατεβάσεις κατά κάποιο τρόπο το φαγητό αυτό. Και υπάρχουν πάρα πολλά φαγητά, δεν μπορούμε τώρα να τα αναφέρουμε όλα όπως καταλαβαίνετε και τι είναι το καθένα. Οπότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να παραμείνουμε και να σταθούμε στις δύο ελληνικές συμμετοχές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, οι οποίες είναι τιμή για τη χώρα μας. Κάποιος θα λέει ενδεχομένως ότι είναι μόνο δύο, δηλαδή στα 100 φαγητά υπάρχουν χώρες που έχουν πολλαπλή εκπροσώπηση. Μέσα και αυτό... Εντάξει, κουζίνα ελληνική τώρα δεν είναι για να μπαίνει στη λίστα με τα χειρότερα. Αλήθεια είναι. Ωστόσο υπάρχουν δύο φαγητά που μπήκαν εκεί και κάποιοι θα λέγανε όχι αδίκως. Όχι αδίκως, θα λέγανε κάποιοι. Διότι κυρίες και κύριοι, στο νούμερο 47 βρίσκεται ο πατσάς. Προσωπικά δεν με ενοχλεί τόσο πολύ ο πατσάς. Δεν είναι το αγαπημένο μου, αλλά έχει τύχει να φάω, ας πούμε. Ας μου κάτσει, γιατί έχει μετακινηθεί τώρα ο πατσάς. Έχει πάει κάπου αλλού. Έλα. Όχι, δεν. Ανέβηκε ο πατσάς. Συγγνώμη, θέλω να το δω αυτό, γιατί από τότε που βγήκε το άρθρο. Αλλάξανε. Βγήκε ως οριστικό, βγήκε και συνέχεια ο κόσμος να ψηφίζει. Γιατί ψηφίζει, γιατί ψηφίζει, ναι. Συγγνώμη, θα το βρω. Πες για τον πατσά λίγο. Λέω ότι σε σχέση με το άλλο φαγητό της λίστας που θα πεις αργότερα, ο πατσάς δεν είναι ότι με ενοχλεί τόσο πολύ. Δεν είναι το αγαπημένο μου, αλλά έχει τύχει να φάω, ας πούμε, μετά από ξενύχτια, γερά ξενύχτια. Λέω, πάμε για πατσά. Οκ. Μπορώ να το φάω. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ξέρεις, λες ότι προτιμώ να πεθάνω από ασιτία παρά να φάω πατσά. Μπορώ να το φάω. Και αναλόγως και με τη φάση, ας πούμε, την παρέα, το ξενύχτη, το πόσο έχεις πει και τα λοιπά, έχει την πλάκα του. Οκ. Εντάξει, δεν το βλέπω τάκι εγώ πιο ψηλά. Μήπως έχει πέσει πιο χαμηλά εδώ πέρα. Γιατί πιο ψηλά, συγγνώμη, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω, πρέπει να πω. Τέλος πάντων, ο πατσάς είναι χαμηλά, είναι κάτω από το 50, αλλά το σημαντικό και αυτό που μας νοιάζει και αυτό στο οποίο περισσότερο θέλαμε να σταθούμε, γιατί τον πατσά είναι η αλήθεια ότι τον αγαπούν οι λάτρες και δεν θα τον άλλαζαν, ας πούμε, τίποτα, αλλά η συγκεκριμένη είναι μειοψηφία, είναι η αλήθεια. Εσύ είσαι στην πραγματικότητα fanboy. Fanboy μικρό όμως. Δηλαδή ότι το έκανες γιατί σ' αρέσει να δοκιμάζεις και στάθηκες απέναντί του τίμια. Ναι. Ότι δεν θα τον παράγγελνα ξανά. Αντρίκια στάθηκα απέναντί. Ναι, δεν θα τον παράγγελνα, αλλά ρε φίλε, οκ. Αν έβγαινα από κάπου και ήθελα οπωσδήποτε κάνα φάγκο και το πρώτο πιάτο δίπλα μου πάνω στην τρελή μου που είναι τα πατσά, ναι, θα τρώγα ένα πατσά. Και δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Όπως έλεγε ο Χάρη Κλίν, με τα νυχάκια προς τα κάτω. Ναι. Λοιπόν, στο νούμερο 44 όμως, κυρίες και κύριοι, πιο σπουδαία ελληνική εκπροσώπηση και μια εκπροσώπηση η οποία μας αφορά με τον τρόπο της και ως εκπομπή, διότι είναι αλήθεια ότι έχουμε κάνει ούκο λίγες αναφορές στο παρελθόν στο συγκεκριμένο πιάτο, έχοντας προκαλέσει ούκο λίγες κόντρες με φίλους του εν λόγω φαγητού, πράγμα εδώ πέρα, είναι οι μπάμιες. Οι μπάμιες λοιπόν, οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νούμερο 44. Η παρουσίαση η οποία γίνεται να μου συγκεκριμένο άρθρο είναι ουδέτερη. Δηλαδή δεν λένε αυτό είναι και αυτό είναι πιο πολύ, ξέρω, αλλά είναι μια ουδέτερη παρουσίαση. Όμως εμείς στην πραγματικότητα ξέρουμε τι είναι η μπάμιες. Ναι, εμείς ξέρουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρουμε τι είναι οι μπάμιες. Ποιο είναι το πρόβλημα με τις μπάμιες? Ότι οι μπάμιες με κάποιον λανθασμένο τρόπο βρεθήκανε πάνω σε ένα τραπέζι. Έχουν μαλλιά, έχουν χνούδι. Με μεγάλη χαρά θα υποδεχθούμε και πάλι την, τα μηνύματα τύπου, μα τι λέτε, τα μηνύματα του σπουδαίου σεφ, οι οποίοι θα πούνε ότι με κοτόπουλο και με χίλιους άλλους δύο τρόπους και με την υπέροχη ντοματούλα από πάνω και αυτά είναι καταπληκτικές και ότι είμαστε τσαπόγκαρε, ας πούμε, σε θέματα φαγητού. Εν τούτης, ό,τι και να πείτε, και εσείς, καλά εμείς σίγουρα, αλλά και εσείς κατά βάθος ξέρετε ότι οι μπάμιες δεν είναι φαγητό. Οπότε θα περιμένουμε, θα είμαστε υπομονετικοί, θα περάσετε τα πέντε στάδια
Όσο και αν πάρει αυτό. Όπως λέει κάποιος, εντωμεταξύ οι μπάμιες 5 και 20 το κιλό. Παιδιά, να παίρνετε μπάμιες. Ω, να παίρνετε μπάμιες, παιδιά. Μπάμιες. Ναι. Έχουμε ξαναπεί, το πιο ατράνταχτο επιχείρημα κατά της μπάμιας είναι όταν λέει για κάποιον ότι είσαι μπάμιας, σημαίνει αυτό που ξέρουμε όλοι. Δεν μπορεί να είναι κάτι που είναι καλό όταν χρησιμοποιείται με τέτοιο υποτιμητικό τρόπο για να περιγράψει το αντρικό μόριο. Λέγα, είσαι μπάμιας. Αν ήταν το φαγητό καλό, θα του έλεγες ποτέ είσαι μπάμιας? Σε καμία περίπτωση. Βλέπεις τι γίνεται. Λοιπόν, οπότε αυτά με τις μπάμιες και νομίζω ότι τιμητικά πρέπει να αναφέρουμε και την πρώτη δεκάδα. Δηλαδή, ναι. Ποια είναι τα. Όχι, τα ξέρουμε, αλλά ας τα αναφέρουμε. Ναι, γιατί μπορεί να έχει τύχει. Ναι. Μπορεί να έχει τύχει. Λοιπόν, δέκατο, κυρίες και κύριοι, χειρότερο φαγητό, όπως ψηφίζεται αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, σε ψηφοφορία, η οποία είναι εν εξελίξη. Έχει ξεκινήσει 30 Ιουνίου και είναι εν εξελίξη. Λοιπόν, στο 10 έχουμε ένα φαγητό από την Τουρκία. Αν έχετε δοκιμάσει κάποιο από αυτά που θα ακούσετε, παρακαλούμε να μας στείλετε την άποψή σας. Λοιπόν, το νούμερο 10 είναι ένα τουρκικό φαγητό το οποίο λέγεται καπούσκα. Ναι. Και το οποίο είναι ένα ζωμός με λαχανικά, όπως βλέπω, που έχει μέσα. Τι? Όχι, όχι, μπροστά μου το έχω, είναι 10 αυτή τη στιγμή. Το έχω μπροστά μου, Τάκη. Τάκη, τα έχω μπροστά μου. Πάμε, τώρα, πάμε, ναι. Live. Ναι. Λοιπόν, είναι αζωμός με μοσχάρι ή αρνί, τέλος πάντων, ναι. Και λαχανικά, ναι. Και πληγούρι και κρεμμύδι, ντομάτα και μαύρο πιπέρι και τέτοια, τέλος πάντων. Αυτό. Okay. Στο νούμερο 9 είναι ένα πορτογαλικό φαγητό που ονομάζεται μπόλο ρέι, δηλαδή το κέικ του βασιλιά, ξέρω εγώ, ή κάπως έτσι. Είναι επιδόρπιο αυτό στην πραγματικότητα. Το φτιάχνουν την περίοδο των Χριστουγέννων και έχει μέσα, δεν ξέρω, αηδία φαίνεται, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάνω κρυσταλλική ζάχαρη, αυτά τα ξερά φρούτα, ξέρεις, ναι. τα αποξηραμένα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Τσανάκα. Διότι έχουμε καλό κουτσομπολιό. Διότι η Άστρα τρελάθηκε, ναι. Ναι. Έλα, Γιώργο. Έλα, Γιώργο. Γεια σας, γεια, τι κάνετε. Καλά. Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα βόμβα, θα λέγαμε, από την ΑΣ αυτή τη στιγμή και τον αρκετά έγκυρο Ισπανό δημοσιογράφο, τον Μανού Σάινθ, με 110.000 ακόλουθους, που αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή ο Ζόρζε Μέντες, ο πολύ γνωστός ατζέντης. Συγγνώμη, τι σήμασία έχουν οι ακόλουθοι? Παίζει μεγάλο ρόλο. Άμα ήταν κανένας αφαιρέγγυος, δεν θα τον ακολουθούσε άνθρωπος. Ναι, ρε παιδί μου, όχι, θέλω να πω με τη λογική. Δηλαδή, αν κάποιος έχει 1 εκατομμύριο ακόλουθους, σημαίνει ότι λέει την αλήθεια? Για να έχει συγκεντρώσει τόσο, πιθανότητα ναι. Θα τον κόβανε, θα τον κάνανε μπλοκ. Άμα έλεγε 1, 2, 3 μπουρδε, θα λέγανε okay, έλα. Ναι, συγγνώμη, πάμε γιατί καθυστερούμε το Γιώργο. Λοιπόν, ο Ζόρζε Μέντες, ο πολύ γνωστός ατζέντης, έχει αυτή τη στιγμή ραντεβού με τον πρόεδρο της Μπαρσελόνα, τον Ζωάν Λαπόρτα. Συζητάνε διάφορα πράγματα, αρκετές προτάσεις παιχτών και μέσα σε αυτούς είναι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Το όνομά του έχει πέσει στο τραπέζι και εξετάζεται από τους ανθρώπους της Μπαρσελόνα και εξετάζονται τις πιθανότητες για το πώς μπορεί η Μπαρσελόνα να κινηθεί για τον Πορτογάλο Σουπερστάρ στα 37 του, που έχει πει, έχει διαμηνήσει στη Manchester United ότι θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα καθώς δεν βγήκε στο Champions League και γενικότερα δεν περνάει καλά από ό,τι φαίνεται στο Manchester. Η United βέβαια τη μεριά της θυμίζουμε, παιδιά, ότι του έχει πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγεις. Ωστόσο, όπως αναφέρεται αυτή τη στιγμή στην ΑΣ, ο Ζωάν Λαπόρτα είναι, να το πούμε και εισαγωγικά, ψημένος και εξετάζει σοβαρή. Τώρα ψημένος είναι, λεφτά δεν έχει. Ναι, σίγουρα. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Τώρα, παιδιά, ο Κριστιανό έχει κοστίσει γύρω στα 25 εκατομμύρια πέρυσι στη Manchester United να τον πάρει από την Juventus. Πώς θα μπορεί να τον πουλήσει, αυτό είναι άλλο ζήτημα, αλλά εκεί βέβαια μπαίνει. Αναλόγως αν θέλει να φύγει. Από εκεί ξεκινάμε να σκεφτόμαστε την τιμή. Αν ναι. θέλει να φύγει. Παιδιά, και το συμβόλαιο θέλουν... το χρόνο. Ναι, ναι, μα γι' αυτό το λέω. Αν είναι αυτά που θα στήσει η United. Νομίζω πως θα παίξει ρόλο και η πιθανή αποχώρηση του Frenkie de Jong. Έτσι, δηλαδή, τον θέλει και η Manchester United και δίνει 70 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από την Μπαρσελόνα. Οπότε μην δούμε και εκεί κανένα ντόμινο. Αλλά όταν εμπλέκεται ο Κριστιάνο, που έχει πει ο ίδιος σύμφωνα με τους Άγγλους ότι θέλει να φύγει από τη United, όταν μπλέκεται και ο Μέντες στη μέση, τότε δεν ξέρω και εφόσον τα βρούνε φυσικά οι δύο ομάδες ή βρει η Μπαρσελόνα τον τρόπο να τον αποκτήσει και με το συμβόλαιο, γιατί θυμάστε και αυτό το υποτυπώδες salary cap που έχουν πλέον οι Ισπανοί, αν μπορεί όντως τελικά να τον πάρει. Ωστόσο, για να το γράφει η ΑΣ, θα πω εγώ πρώτα απ' όλα, σίγουρα θα ισχύει. Μάλιστα.
Ωραίοτατα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, δεν θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε τώρα αυτή τη λίστα. Πρέπει να την ολοκληρώσουμε μετά. 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 Ημιώρα που προλαβαίνω, ωστόσο να πω, αν δεν έχουμε δελτίο ακόμα τάκια, στο νούμερο 8 είναι το πολύ απλό σάντουιτς με αγκούρι. Τι είναι το σάντουιτς με αγκούρι? Είναι σάντουιτς με αγκούρι. Το φτιάχνουν στην Αγγλία. Βάζουν, είναι φέτε, ψωμί πάνω κάτω. Ναι. Και στη μέση και ανάμεσα έχει αγκούρι, μόνο αγκούρι, ναι, αλάτι και λεμόνι, τίποτα άλλο. Τι το κακό έχει αυτό? Είναι, σαν, δεν είναι κάτι συχαμερό, δεν είναι κάτι γλιώδες, είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι. Γιατί να είναι στο 8? Δεν ξέρω, έτσι το λέω. Γιατί το ψηφίσαμε, τι να σου πω. Λοιπόν, πάμε σε... Ναι, αυτό. Λοιπόν, τελευταίο ημέρο Fight Club. Από με τα φαγητά να τα αφήσουμε για αύριο. Πες τα τώρα, τι, έτσι θα μας αφήσεις? Λοιπόν, στο 7 είναι το Ρασόλνικ, μια ρωσική σούπα με σικοτάκια, γουρνοσικοτάκια και καρότα και διάφορα άλλα και βασιλικό, ξέρω, και τα λοιπά. Ναι. Στο 6 είναι τα ζελεδάκια, τέλος πάντων, τα ζελέ. Ναι. Ζελέ, το ζελέ. Okay. Στο 5 είναι μακαρόνι σάλαντ. Κλασικό χαβανέζικο πιάτο. Ναι. Με αυτά τα μακαρονάκια, καρότα, ξέρεις, κρεμμύδια, τη μαγιονέζα από πάνω. Αυτή η μακαρόνι σαλάτα. Εμένα μου αρέσει αυτή. Ναι, και εμένα μου αρέσει. Τέλος πάντων, δεν θα το δω από τη στη λίστα με τα χειρότερα. Ναι. Να. Στο 4 είναι το fortune cookie. Εντάξει, λίγο αστείο είναι αυτό, γιατί ποιο έχει φάει fortune cookie? Εγώ. Για πες. Σε κινέζικο, φυσικά θα φάω fortune cookie. Μα δεν το άνοιξε μόνο για πλάκα, γιατί το πέταξε. Όχι, φυσικά και τι, το φάγα εδώ. Τι έφα, μα δεν είναι, αυτό δεν είναι κούκι καταρχά. Τίποτα, μια βλακία είναι. Αλλά ναι. Το φάγε. Είσαι σαβούρη, καλό. Όχι, δεν είναι σαβούρη. Όταν τι είναι, δεν είσαι σαβούρη. Είναι τύχη σου εκεί πέρα. Θα δει το χαρτάκι και το πετάξει μετά. Πάει τύχη σου χαμένη. Όχι, θα κρατήσει το χαρτάκι και θα πετάξει την βλακία την. Όχι, δεν κάνει. Δεν θα πιάσει ευχή μετά. Δεν θα πιάσει αυτό που λέει μέσα. Έτσι το λέμε δηλαδή. Πάρε πέτα το και πέρα το χαρτάκι. Όχι, πρέπει να το κάνει all the way. Μόνο το 3 είναι το NATO. Το NATO είναι ένα. Φαίνεται πολύ αηδία. Ένα. Τι ξέρω, ένα πιάτο με. Τι είναι αυτό? Φασόλια σόγιας. Τι αηδία. Έλα, έλα, πήγαινε παράπέρα, σε παρακαλώ. Τώρα. Λοιπόν, έλα. Στο 2 είναι η μαρμίτα. Ναι. Okay. Λοιπόν, και νούμερο 1, κυρίες και κύριοι, χειρότερο φαγητό, πιο αηδιαστικό φαγητό, είναι ένα ρωσικό πιάτο. Το οποίο λέγεται Στσι. Είναι, προσέξτε, είναι 4 σύμφωνα και ένα φωνή. S-H-C-H-I. Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Θα μας πει ο Τάσος. Σαν το σατσιά. Ναι, σατσιάς. Το οποίο είναι παραδοσιακή ρωσική σούπα, η οποία φτιάχνεται με ξινολάχανο, κρέας, μανιτάρια, αλεύρι και διάφορα... Ναι. Μυρωδικά. Δεν θα ήθελα να το φάω αυτό. Ναι, ούτε εγώ. Δεν θα ήθελα να το φάω. Εντάξει. Οκ, ideas αρκετά. Κύριε Γιάννη, θέλετε να έρθετε στη Νίκαια της Γαλλίας όπου βρίσκομαι και να σας κεράσω τη σπεσιαλιτέ μου? Συγγνώμη λίγο. Αγκούρι χωρίς σάντουιτς. Ναι. Πονηρέ εσύ, πόσα ξέρεις. Λέει ο Ζαν Φρανσουά, το παλαμάρι της Κιάννης Αχτής. Τώρα μετά από αυτό που είπες, έβαλες και υπογραφή παλαμάρι, δηλαδή χρειαζόταν και αυτό? Μετά από όλα δηλαδή. Καλού κακού, καλού κακού. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε, εντάξει. Το καπούσκα είναι σαν στιφάδο με λάχανα και πληγούρι και λοιπά, και τα σκυλιά διαλέγουν τι θα φάνε από αυτό, λέει ο Άγγελος από Πάτρα. Ο βαρύ. Βαρύ. Τόσο... Τόσο από το Κίεβο, λέει, υπάρχει μια τρομερή αηδία που τρώνε καλή, αλλά δεν θυμάμαι καν πώς το λένε. Μπορεί να είναι αυτά που αναφέραμε, γιατί μπορεί. Και αυτό το μήνυμα νωρίτερα, ναι, πριν φτάσουμε στην κορυφή της λίστας. Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Αντιονιεκούρο γκρίλης. Εντάξει. Οκ. Ένα και δύο, λέει, 5 και 6 fortune cookies τρώγαμε όταν δουλεύαμε 12 ώρες και δεν υπήρχε ψωμί. 7 το βράδυ στην καντίνα μαζί με το κινέζικο. Βαϊμάκι σαβούρι, 2 φάει για το γούρι. Μάλιστα. Το ρουστί στον Ερέζιο προέκυψε από διασταύρωση Πολ Γκασκόν και Τζέιμι Βάρντι, βλέπω. Θα μπορούσε ο. Ποιος είναι ο Βίνς Κλάρκ, δεν θυμάμαι το όνομά του. Όχι, με σκάγει, ο Τζέιμι Σόμερβιλ. Ε? Τζέιμι Σόμερβιλ. Τον Ερέζιο. Βλακία είπα τώρα. Όχι, όχι. Κόμπινα τη και Μπρόνσκι Μπίτιν ο Σόμερβιλ. Ναι, υπό βλακία. Ξέρω. Λοιπόν.
Ναι, δεν το θυμάμαι όπως το πέρα. Αλλά ότι μοιάζει, μοιάζει με την ανάμεσα αυτούς τους δύο, ναι. Ναι. Όντως. Ναι. Εντάξει, πάρα πολλά μηνύματα για το... για το γύρο τώρα στην αρχή, συγγνώμη γιατί αυτά, ναι. Αυτά βλέπω. Εντάξει, και μεγάλο ρισπέκλι στον Τάκη το Φίζα που έκοψε και μια φορά το Χωακίν. Mm-hmm. Σα δεν τρέπεστε. Κύριε Γιάννη, μπορείτε να με καψώσετε παραπάνω λέγοντας το νούμερο ένα χειρότερο φαγητό που μπορεί να σερβιριστεί σε πόλη του Λουξεμβούργου, λέει ο Ράβο με τον πόλη που τον εθαίνουν όλοι. Το φαγητό θέση. Σε ποια πόλη, το φαγητό θέση την πόλη του Λουξεμβούργου. Κάνε μια μαντεψία, ποια πόλη μπορεί να εννοεί ο φίλος. Υποθέτω ότι λογικά θα σερβίρεται στην Doudelange. Μάλλον. Μια που είπατε Σατσάς, ο γιος του επί 19 συναπτάει παίκτη του Αποέλ, ονόματι Γιάννη Σατσάς, ναι? Συνεχίζει την κληρονομιά του πατέρα του. Oh. Σπουδαία νέα είναι αυτά, σπουδαία νέα. Πολύ καλά. Μάλιστα. Στο πρώτο μου ταξίδι με τη δουλειά στο Λίβερπουλ 2007, στο πρωινό στο ξενοδοχείο βλέπω τη μαρμίτα. Μαύρη αληφή, σαν σκούρα πραλίνα. Αποκλείεται όμως να έχει γεύση σκούρα πραλίνα. Όμως. Ο Τσαούς είναι πιο Έλληνας και από ιδιοκτήτη Ντάινας στο Σικάγο που έχει να έρθει η Ελλάδα 40 χρόνια. Ισχύει. Σήμερα τόσο Έλληνας είναι με τα λόγια που στην αρχή, ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα του Euro 2004. Ναι. Τόσο Έλληνας. Πήγα το άρθρο με τα φαγητά στο tasteatlas.com. Ναι. Για όσους ψάχνετε. Παιδιά, θα το ξαναπώ γιατί μάλλον δεν το ξέρετε το φαγητό. Ναι. Πηχτή γούρουνο κεφαλή με νεράτζια. Φαγητό που συνδυάζει και γεύση και όψη. Λέει ο Νίκος Δουβλίνο. Έχω φάει εγώ από τη λαμαργία μου κάτι σαν ρώσικη σαλάτα με παστό ψάρι μέσα. Τιμή και δόξα στις πολικές αρκούδες με αυτά που τρώνε κάθε μέρα. Μιχάλης λέει: εμένα από τη Δανία του 92 μου αρέσει ο Λάουντρουπ που όταν σκαλέσαν να μαζευτούν είπε το φανταστικό: σιγά μην χαλάσω τις διακοπές μου για τρία παιχνίδια. Α, λοιπόν, η συνέχεια αυτού του φίλου που πήγε στο Λίβερπουλ και αυτό ήταν σαν μαύρη πραλίνα που λέει. Λέει: έχω. Παίρνω το δοκιμάσω με λαχτάρα, το αλήφω σε φρέσκο το σταρισμένο ψωμί, δαγκώνω με λεμαργία. Συγγνώμη γιατί έχουν έρθει σε δόσεις τα μηνύματα. Θέλω να δω πού καταλήγει αυτή η ιστορία. Πες εσύ και θα το βρω. Το καλύτερο για αυτό το γιο ήταν στα πανηγύρια, όταν πανηγύριζε ένας που είχε αγκαλιά κάτι ξανθά κορίτσια, ο περίφημος εννοείς ο Τσολιάς. Και όταν το ρώτησαν, απάντησε: ωραίο τον κόλ, αλλά δεν το είδα. Ποιοι ήταν περισσότεροι, οι παπατζίδες στο σεφ το 87 ή οι θειομπέκτες στη Λισαβόνα του 2004. Προσέξτε, δεν είναι εύκολο. Μόνο το ένα από τα δύο έχει κυβέρνηση Πασόκ. Λοιπόν, και κλείνει το μήνυμα του Μιχάλη από Λονδίνο με την αλήφη που το βάλε πάνω σε το σταρισμένο ψωμί και τα λόγια και διαπίστωσα την αξέχαστη ακόμα γεύση της μαρμίτας. Είναι αλμυρή αλήφη που φτιάχνεται από συμπυκνωμένο ζωμό μοσχαριού. Μεγάλη ιδέα. Τώρα που μας το ανέλησες. Τώρα δεν το χρειαζόμασταν αυτό. Αλήθεια δηλαδή. Στην πραγματικότητα το χρειάζεσαι γιατί μετά θα πάει να πάρει σουβλάκι, θα δώσει 4 ευρώ και θα πει: ναι, ρε φίλε, ωραία. Δεν έχει σημασία πόσο κάνει. Ναι. Ρικάρντο Παρατσούκλη σου είναι Καζιμιαρσκάο. Ο Άγγελος στο Έουρο θύμισε τον Φαλκάο. Ή Ζαγοράκης ξάδερφος του Γίγαντα Λεμάου, λέει ο Μερακλής Πουαρό. Τσεχία, ναι. Κατηγορία τρελήματα που έμοιαζαν ακατόρθωτα. Ναι, λοιπόν. Κοτάρσκι στην τουλάπα του Αφίσα Σαμοτούλσκι. Πολύ δυνατό. Σκύλου κακά στα ποδανά είναι Σιμόχελούσκι. Ή νικητής ο Τάσαρος και ας βαράνει Ρούσκι. Εντάξει. Πολύ δυνατό. Δέος και respect. Πραγματικά σχεδόν ακατόρθωτο. Μπράβο. Δεν έχει υπογραφή όμως, παρακαλώ, στείλε και μια υπογραφή. Μοιάζει Στράτλι. Βρήκαμε αντροπαρέα το σουκού, κεράσαμε σφινάκια και τελικά κανείς δεν έβρεξε. Αλλά, αν ο Γκότζος είναι η τίμια ξενιτιά, εργατιά Νικολάρας Κύριος, εσύ είστε ο Μόντε Καρλίτος Στεφανουάν, λέει ο Μπίλιο Κωνσταφρούτα. Λοιπόν, η μαρμίτα, παιδιά, είναι υποπροϊόν της Παρασκευής μπύρας. Είναι αηδία, λέει ο Νίκος από το Δουβλίνο. Όσο πάει, γίνεται πιο χαμηλές περιγραφές. Και το πουλάνε και είναι και σε... Γιατί αρέσει στους Άγγλους. Μάλιστα. Γιατί τρώνε, ξέρω, Μάρς με τέτοιο. Καλά, γιατί ναι, τρώνε άσε λαρδιά. Τρώνε. Γιατί τρώνε. Γιατί τους αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Να.
Κύριε Κώστα, νομίζω πως κάτι πρέπει να κάνετε με τα πνευματικά δικαιώματα του Σατσιάς. Το λέτε καλύτερα και από τους κουμπάρους, λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα. Εντάξει, παιδιά, αγαπάμε Σατσιάς. Τι να κάνουμε τώρα. Μόνο ο Έντγκαρ Άλαν Κάμελ το απευθύνεται σε σένα. Ναι. Κύριε Κώστα, άκουσα την επανάληψη της εκπομπής με τα πορωτικά κομμάτια των soundtrack των 80's και σας λέω ότι το πορωτικό κομμάτι από τον κινηματογράφο Αριστούργημα Over the Top είναι το The Winner Takes It All του Σάμι Χάγκαρ και όχι η πατάτα των Asia που μας έρβηρε. Εντροπή τώρα. Το μόνο αναγνωρίσιμο κομμάτι του Χάγκαρ στην Pro Van Allen εποχή του. Εντροπή αυτό που λες τώρα, πατάτα των Asia. Καταρχάς είναι λόγος χαράς και περηφάνειας να θυμηθούμε και ένα τρίτο τραγούδι από τους Asia. Σωστό. Που ξέρουμε μόνο το Only Time Will Tell και το Hit of the Moment. Σωστό. Να παίξει και ένα τρίτο. Εντάξει, σωστό, πατάτα. Σωστό. Συντάσσομαι με Κώστα εγώ εδώ. Μεγάλε... Φάγαμε τα νιάτα μας, να βγάλουμε τη λίστα και έρχεται τώρα ο Πασαΐς και μας λέει έβαλε την πατάτα και. Ο καθένας μπορεί να έχει ένα άλλο. Εμείς γιατί τρώμε τα νιάτα μας δηλαδή πάνω από μια οθόνη υπολογιστή και μας έχει ανέβει μοιοπία για να κάνουμε αφιερωματικές εκπομπές. Κώστα, Κώστα, λέω Γιάννη, για σένα Κώστα. Που έχεις κάνει τόσο. Σε κουρδίζω, σε κουρδίζω μηδέν τραγούδια τώρα. Έλα. Λοιπόν. Μεγάλη αλήθεια. Σε κάθε επίσκεψη στον οδοντίατρο υπάρχει τουλάχιστον μία στιγμή που νομίζουμε πως κάτι δεν πάει καλά και ότι θα τους πάρουμε μια τεράστια αποζημίωση. Αλλά δεν ξέρω κανένα οδοντιατρίο να έχει κλείσει από ιατρικό λάθος. Λέω εκεί που έχουμε πολύ, θέλω να νιώσω μπατζελή. Καλώς ήρθες και πάλι κοντά μας. Εσύ. Τώρα είναι ένα. Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Αν είναι προφέρεται μπουντέν νουάρ, κύριε Γιάννη, λουκάνικο με πυκτό χοιρινό αίμα μέσα. Θα ξεράσω. Θεσπέσιο. Θα ξεράσω. Δηλαδή. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Για το Θεό. Ο Στάθος Παπουτσέλιτς λέει: αυγό που έχει κλωσίσει η κότα και έχει μεγαλώσει μέσα το πουλί. Το βράζουν και το τρως με το κουταλάκι μέσα από το αυγό. Έμενα εγώ Βιετνάμ ένα χρόνο και ξέρω. Μάλιστα. Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων, λέει ο Παναγιώτης Γρήλος. Αυτοί που λένε business, αυτοί που λένε business και οι Κυπρέοι που λένε business. Μάλιστα. Marmite ή Marmita. Λέει κάποιος που τρώει η γυναίκα μου κάθε πρωί που είναι Βρετανή, μάλιστα. Δύσκολο και αυτό να σε δίπλα σε κάτι ας πούμε, που μυρίζει για παράδειγμα δεν μπορείς λες, είναι πολύ ζόρικο. Κύριε Γιάννη, πήγα χθες στην παιδική χαρά φιλοθέηση και μυρώθηκα πεστίλα, ευχαριστώ. Τα ιστορικά γεγονότα της Ελλάδας που ο κόσμος έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο σε συμμετοχή είναι το Euro και τα Ήμια. Και το Πολυτεχνείο. Ναι, και το Πολυτεχνείο, οπωσδήποτε. Η άκρη κάποιος κακοήθης θα έλεγε ότι μονίμως τελούν ενευθυμία και όλα τους φαίνονται μοσχαράκι Wellington. Και όμως παιδιά γνωρίζω γυμναστές από ΤΕΦΑ, κυρίως φυσικής κατάστασης που πάνε σεζόν στη Μύκονο με μόνο σκοπό να αναλαμβάνουν αθλητές με αμοιβή 500 ευρώ τη μέρα. Ναι παιδιά, τους αναλαμβάνουν δεν σημαίνει ότι οι αθλητές γυμνάζονται, δηλαδή σου λέω άλλους, έχω δίπλα το γυμναστή, ανεβάζω δύο stories στο Instagram, στέλνω στην ομάδα, λέω εδώ πέρα, κάνω δίθεν ότι κάνουμε, είναι όλος ο πάνω και μου κρατάει τα πόδια, κάνω κοιλιακούς και μετά πηγαίνω για μπύρες. Το ότι έχω έναν άνθρωπο και τον πληρώνω δεν σημαίνει ότι λιώνω στη γυμναστική, ας πούμε, απλά έχω τα λεφτά να έχω έναν άνθρωπο ένα 500 ευρώ τη μέρα και να παριστάνω ότι κάνω γυμναστική. Και ο γυμναστής είναι ευχαριστημένος, και εγώ είμαι ευχαριστημένος, και η ομάδα είναι ευχαριστημένη, και ο κόσμος που το βλέπει αυτό, α, το παιδί έχει πάει διακοπές, αλλά γυμνάζεται. Και με έναν τρόπο είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και για έναν άνθρωπο που παίρνει, ξέρω εγώ, 200.000 λίρες την εβδομάδα, δεν το χρειάζεται να δίνει και ένα 500 ευρώ τη μέρα για λίγες μέρες ένα γυμναστή. Καλά, εννοείται, ναι. Εννοείται. Αμελέτητα. Ναι, όχι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, sorry. Και λέτε και διάφορα αειδιαστικά πράγματα. Του Τσιτσαρίτο Special Move. Όχι, έχει σπάσει από το πρώτο καφού. Fighter, sorry. Δεν είναι. Έχει χαθεί. Η Μαρμίτα είναι από υποπροϊόν μαγιάς μπύρας και επειδή έχει πολύ φολικό οξύ, το έδιναν σε έγκυες στην Ινδία. Συνάβη, ο τρυφερός φακίρης της Βομβάης, τίμιο δωδεκάρισε με τεψυχώσεις. Εντάξει, πήγες για μπάμια, λένε διάφορα και το χαλβάς είναι υποτιμητικό, αλλά είναι χαρά γλυκό και το κεφτές που λέμε ξεχωρίς, τον μπαγλαμάς που είναι ωραίο όργανο και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. Καλύτερα να σε πούνε χαλβά ή κεφτέ παρά μπάμια, παιδιά. Καλύτερα. Μπορώ να έχω λίγα μεσαία, σε παρακαλώ, πολιτάκι. Θα πάω να βγάζει μάσκα. Θα βγάλω μάσκα. Ναι. Για το μήνυμα του Νόντα Κορδάμπαλου. Σας μυρίζει το πατσαδάκι με μπόλικο σκορδοστούμπι κατσαπλιάδες, γιατί στο χωριό σας η γιαγιά σας τάιζε πρωινό μπαμπαμ με μπιφτέκι σόγιας και χυμό σμέουρο.
Δίκαιο. Δίκασε, ναι, έχω να πω, φωνώντας. Συγγνώμη. Για το παστό ψάρι με το που το ανοίγεις από την κονσέρβα, ξερνάνε όλοι σε ακτίνα 100 μέτρων γύρω. Δεν έχει πει κανένας. Όχι, παιδιά, δεν έχει πει κανένας. Κουβέντα για τον Αδαμαντίδη, έτσι. Μόλις χάσετε έναν ακροατή. Αντίο. Αντίο. Δεν άκουγες πριν. Αντίο. Και να ακούσω από την αρχή. Ναι. Επίσης. Αλλά και να μην είχαμε πει από νωρίτερα. Γεια σου. Και πάλι γεια σου. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, συγγνώμη. Δεν θέλω, παιδιά. Μας στέλνετε... Γιατί μας στέλνετε link με τη μαρμίτα. Δεν θέλουμε link μαρμίτα. Όπως για κάποιους προτιμώ να δοκιμάσω μέλι από την καράφλα του Ραπτόπουλου από το να φάω κανονική μαρμίτα. Ναι, ναι, εσύ. Να σου πω κάτι τώρα, επειδή έχω ακούσει πολλά για τη μαρμίτα, όμως είναι ένα challenge που το σκέφτομαι ότι αν τη συναντήσω μπροστά μου θα δοκιμάσω. Πραγματικά στο λέω. Όχι, όχι, μην το κάνεις. Όχι, θέλω να το κάνω. Όχι, μην το κάνεις, ρε. Αλλά θέλω αυθεντική μαρμίτα, όχι μητασιόν. Να είναι καλή, δυνατή. Να πούμε όμως, μας ενημερώνει ο Κοροπαλάσιος ότι κάτω από το post της εκπομπής στο Facebook για την εκπομπή του κυρίου Κώστα έχει πάει και έχει βάλει τις λίστες ταινιών και τραγουδιών στο Spotify. Για όποιον θέλει να τις βρει. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κάποιος, ο Λάζαρος ο Καρότα λέει: προτείνω σαγανάκι παστουρμά, AKA σαγανάκι καραμανλίδικο, τρομερός μεζές για μπύρα και ούζο το χειμώνα. Ναι, παιδιά, πολύ ωραίο για όποιον του αρέσει ο παστουρμάς. Όμως ο παστουρμάς έχει την ιδιαιτερότητα ότι κάπως μυρίζεις μετά. Μυρίζει ο υδρότας σου, μυρίζει γενικά. Ο παστουρμάς έχει αυτό το νόστιμο είναι. Αλλά μετά, ειδικά το καλοκαίρι, παστουρμά μακριά. Γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα να μυρίζει ο υδρότας σου μετά παστουρμίλα. Δεν είναι πολύ ωραίο. Ζουλιέτ Μπινές. Έχει ένα mail με τίτλο σε φερλικές αναζητήσεις. Ναι. Έβγαλα ένα αστείο. Δικό μου. Εγώ το σκέφτηκα. Μόνος μου. Πώς λέγεται το μπουκάκι στα τουρκικά? Γιαοτλού Κιμπάρ. Αλλά αν ο Γκότζος ήταν κωνσταντινοπουλίτικο καζάν τυπή, εσείς θα ήσασταν η κρέμα άνθος αραβοσίτου που έφτιαξε για τα παιδιά μου και ακόμα τρίβω την κατσαρόλα να φύγει το κάρβουνο. Δεν ήξερες κι εσύ. Ξεχάσατε να πείτε για το πάρτι της Βουλιαγμένης. Τα 5 τρίτα της Ελλάδας ήταν εκεί, λέω Ζιγκολό Καντέ. Ναι, επίσης, ναι. Βέβαια. Επίσης. Λοιπόν, από τον This is the rhythm of Van Dijk. Καλό, καλό. Κατοχυρώθηκε. Περιπλαστικών καλαμακίων και αποτυπώματος άνθρακα. Αχ, γλυκό 2004. Η Ελλάδα ανακατακτά το Euro. Η Πανάθα να κυριαρχεί στην Ευρώπη. Το Lord of the Rings να μας έχει αφήσει με το μυαλό στα κάγκελα. Βέβαια το 2004 δεν ήταν μόνο διακοποδάνεια και βρόντιμα με Ρουσλάνα. Η αγαπητή μας BP προσπαθώντας να παρουσιάσει ένα πιο οικολογικό πρόσωπο εφευρίσκει τον όρο αποτύπωμα άνθρακα, το οποίο στη βάση του λέει το εξής. Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα μικρής κλίμακας επιβαρύνει το περιβάλλον με την ελευθέρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Αυτό είναι αποτέλεσμα PR μανατζαρέων, ώστε να δείξουμε πως αγαπάμε τον πλανήτη και όχι ότι θα πουλάγαμε τη μάνα μας για λίγα παραπάνω ευρώ. Μάλιστα, η ιστοσελίδα έχει και εφαρμογή που πατώντας πάνω κάθε χρήση υπολογίζει το πόσο εκείνος μολύνει το περιβάλλον με τη δραστηριότητά του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ρίχνει την ευθύνη στον απλό πολίτη που κάνει τον αγώνα του για την επιβίωση και όχι στην ίδια την εταιρεία που με την εξόριξη μολύνει ουσιαστικά τον πλανήτη. Αυτός ο όρος, ωστόσο, μένει στην αφάνεια μέχρι το 2010. Τότε που στον κόλπο του Μεξικού γεννιέται η μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή στην ιστορία. Η διαρροή σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου λίτρων πετρελαίου που έμεινε γνωστή ως Deepwater Horizon Oil Spill από πετρελοπηγή που η ίδια η BP εκμεταλλευόταν. Τότε είναι που σπρώχνει πάλι στην επιφάνεια τον όρο του αποτυπώματος άνθρακα ως σύστατη προσπάθεια να μην συνδεθεί η εταιρεία με την οικολογική καταστροφή. Από το 2015 και μετά, που είχε εντός εισαγωγικών περιοριστεί και καθαριστεί η πετρελαιοκυλίδα, ο όρος αυτός έπαιζε παντού. Ο απλός πολίτης φταίει και πρέπει να αλλάξει τη ζωή του. Ενώ ισχύει ότι κάθε τι που κάνουμε επιβαρύνει το περιβάλλον, το κάνει σε τόσο μικρό βαθμό που είναι αστείο. Που είναι αστείο καπιταλιστική κολοσσή να ρίχνουν το φταίξιμο εκεί. Τα πλαστικά καλαμάκια, ποτήρια και σακούλες με σωστή ανακύκλωση δεν είναι ούτε το 0,2 του παγκόσμιου ποσοστού παραγωγής διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Είναι σαν να τρώω 2 γουρουνόπουλα και 3 κοντοσούβλια, αλλά να λέω πως με πείραξε το στομάχι το φρούτο που έφαγα για επιδόρπιο. Οι πάνινες σακούλες, για παράδειγμα, πρέπει να χρησιμοποιούνται για καμιά 20 χρόνια ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές στην επιβάρυνση. Απλά χρειάζονται σωστή ανακύκλωση και να μην καταλήγουν στη θάλασσα. Και για να μην νομίζει κανείς πως είναι φιλελεύθερες μπούρδες αυτά που λέω, γεωλόγος, παύλα μηχανικός περιβάλλοντος, ειδίκευση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απογοητευμένος από καπιταλιστικές προπαγάνδες. Μάλιστα. Τα είπες, ακούστηκες. Ο Μιχάλης από Ρέθυμνο λέει: στη Σουηδία έχουν μια κονσέρβα ψαριού που όταν την αγοράζεις σου λένε να την ανοίξεις μέσα σε μια λεκάνη με νερό σε εξωτερικό χώρο γιατί βρωμάει απίστευτα. Γιατί να τη φας αυτή, ρε παιδί μου, αφού βρωμάει απίστευτα? Αφού στο λένε από πριν, βρωμάει.
Αν την ανοίξει σε λεκάνη με νερό σε εξωτερικό γόρο, τι θα κάνει, θα μόσχο μυρίζει. Γελάτε. Θα αρχίσει να κολυμπάει μετά από την κονσέρβα στη λεκάνη με νερό, θα αρχίσει να κολυμπάει. Τι διάολο. Κύριε Κώστα, λέει για τη μαρμίτα που είπα νωρίτερα να δοκιμάσω. Χαλάρωσε, μην το κάνει. Όταν θε να δοκιμάσει, μην το κάνει. Εντάξει, με φωνή Ανδρεούλη θα ήταν σίγουρα καλύτερα. Ενέρεση, αυτό, αυτό, αυτό. Λοιπόν, έχω και ένα mail, πρέπει να στο διαβάσω γιατί είναι για σένα. Ναι. Γιατί είναι θέμα. Είναι ένα πολυήλυμα. Α. Αλλά πρέπει να το διαβάσω. Ναι. Λοιπόν, δεν θέλω φως να διαβάσει το όνομά του. Είμαι 47 και με απόλυτη ειλικρίνεια φαίνομαι μικρότερος. Χωρίς καθόλου καλή διάθεση από πλευράς γυναικών, το τρώνε άνετα αν λέω 38. Η διαφορά είναι μεγάλη, αλλά ποτέ δεν είχε εκφράσει κάποια αμφιβολία σε αυτό το ψέμα. Το πολυήλυμά μου είναι το εξής. Πρώτον, 45 ετών, επτάρι τιμιότατο, με μικρές ατέλειες στο σώμα που μόνο χωρίς ρούχα και μεγάλη προσπάθεια διακρίνονται. Το προσόν της δεν είναι αυτό όμως. Το μεγάλο προσόν είναι, πώς να το θέσω όσο πιο κομψά γίνεται, ακόμα και αν έχετε άγνωστες λέξεις. Ότι εντός mainstream υπάρχει σε Pornhub και λοιπά ειδησιογραφικά site, το κάνει με μεγάλη άνεση και προθυμία. Παράδειγμα, οι αναζητήσεις upside down team hanging from ceiling λειτουργούν σωστά εντός της σχέσης μας. Αν της πω ότι το πρωί θέλω ξυπνητήρι CIM, θα πει για πλάκα yes master και το εννοεί. Θα το κάνει, το έχει ήδη κάνει όσες φορές ζήτησα. Ναι. 2. 32 ετών εργαζόμενη στη βιομηχανία ομορφιάς, οκτάρι και ίσως παραπάνω, η οποία είναι μεν θερμή, αλλά καμία δεν μπορεί να συγκριθεί σε αυτό με την από πάνω περίπτωση. Ναι. Πολύ όμορφη και γλυκιά, πολύ εύκολη στη συμβίωση. Έχει την εντύπωση πρέπει να υπηρετεί τον άντρα που είναι μαζί. Αυτό το τελευταίο θα το αλλάξω σιγά-σιγά, χωρίς όμως να μην παραδέχομαι ότι λίγη φροντίδα παραπάνω δεν με χάλασε. Τρίτον. Ταυτόχρονα τις έχεις αυτές όλες. Προφανώς. Μάλιστα. Τρίτον. Πιτσιρίκα. Για μένα, για τον άνθρωπο δηλαδή, τον 28. Γυμνάστρια γιόγκα. Πολύ μεγάλο μούτρο. Τα έχει καταφέρει μόνη της να έχει δική της σχολή, οικονομικά ανεξάρτητη, ξέρει τι θέλει. Στο σεξ είναι γιόγκα κάνει αφού. Σε εμφάνιση 9 σώμα, 8 πρόσωπο. Ένα από το παραπάνω στο σώμα γιατί είναι εκτός πραγματικότητας και άψογη. Μαζί της δεν βαριέσαι, είναι ανεξάρτητη και στο χρόνο της, ενώ έχει ήδη το δικό της πρόγραμμα και δεν σε πνίγει. Προκαλεί ανασφάλεια η ομορφιά αλλά και η ηλικία της, τουλάχιστον στο μέλλον. Χωρίς πάντως να έχει δώσει δικαίωμα. Ταυτόχρονα παίζουν άλλες δύο. Η μία είναι παντρεμένη, κορμί απίστευτο και θέλει μόνο σεξ. Άρα εξηγημένα, ό,τι και να κάνω με τις τρεις, το σουκού είναι ελεύθερη και τίποτα δεν θα τα αλλάξει. Η Έλληνα είναι 43, πολύ όμορφη και στιλάτη, αλλά θέλει πολύ ψήσιμο. Είναι θετική και ίσως να είναι πολύ καλή περίπτωση, αλλά είναι σχετικά μακριά, περίπου μια μισή ώρα και δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ. Προς το παρόν, τίνω προς την πρώτη, γιατί νιώθω πιο σιγουράκι. Δεν θέλω να με παρασύρει η ανασφάλειά μου. Πρέπει να αποφασίσω σύντομα, γιατί βλέπω ταυτόχρονα και τις τρεις. Μηνύματα επί τρία κάθε μέρα, κλήσεις κτλ. Όλο αυτό για 2 μήνες περιπαρχής και γίνεται επικίνδυνο. Μια μικρή βοήθεια θα την εκτιμούσα, όπως επίσης να το ακούσω αυτό που γράφω και εγώ ίδιος σαν ακροατής. Για πες. Ξεπερνάω τα μηνύματα που γράφουν έσωπος εδώ πέρα, έτσι τα ξεπερνάμε. Ναι, ναι. Τα παραμύθια today on things that never happened, ναι, και τέτοια, ναι. Τι είναι προς την πρώτη, γιατί, λόγω υπερβολικά καλού σεξ, ας πούμε, αυτό ζητάει στη φάση που βρίσκεται και στην ηλικία που βρίσκεται. Προφανώς αυτό για να παίζει μπάλα δεξιά και αριστερά. Από αυτό περιγράφεις η γιόγκα ακούγεται καλύτερη περίπτωση. Ναι. Όπως με την περιγράφεις εσύ. Αλλά βέβαια έχεις το θέμα ότι τη ρίξα μια 20 χρόνια. Ναι. Και σε πιάνει τώρα τι θα γίνει και τι θα γίνει, ας πούμε, κάποια στιγμή που. Αλλά θα μου πεις, με όποια και να είσαι, μπορεί να σκέφτεσαι τι θα γίνει κάποια στιγμή που. Πού ξέρεις τι γίνεται αύριο, πού ξέρεις τι γίνεται τον άλλο μήνα. Ζήστε τη ζωή σε μια φάση τώρα που περνάτε καλά. Σκέφτεσαι τι θα γίνει σε 2 χρόνια και τι θα γίνει σε 5. Πού ξέρεις σε 5 χρόνια τι θα γίνει. Μπορεί να έχει στρίψει εσύ για κάπου αλλού, μπορεί να έχει στρίψει εκείνη για κάπου αλλού, για οποιαδήποτε από τις κοπέλες περιγράφεις. Άρα. Μεταξύ αυτών, εγώ θα έλεγα αυτή περιγράφει ως την καλύτερη περίπτωση. Τη νούμερο 3. Ναι, αλλά λέει τι είναι προς την πρώτη γιατί νιώθει σιγουράκι. Οπότε, άμα θέλει τη σιγουριά του, τι να πούμε εμείς. Άμα θες, όπως προχωράς με τη σιγουριά και βλέπεις. Είμαστε. Λοιπόν, άντε πάμε. Φτάσαμε 12-1 με αυτό, αλλά έπρεπε λοιπόν, να διαβαστεί. Ευχαριστούμε τον Κώστα Μιαούλη και τον Τάκη Πουλή. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.